ακούτε τα χτυπήματα δεν είναι από το Θωμά που είναι Φλόρα, αλλά είναι από το Βαγγέλη που ήρθε περαστικός. Ο Θωμάς και ο Βαγγέλης που κρύβεται γιατί βαράει τους τοίχους πίσω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια εκπομπή πολύ γεμάτη, με πολλές αποκαλύψεις, επικαιρότητα, ζωντανές συνδέσεις. Θα πάμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με διαφορετικό τρόπο, άλλοτε για να σας αφυπνίσουμε και άλλοτε να περάσουμε όμορφα. Δείτε τι έχει το τηλεοπτικό μενού. Δείτε σε λίγο, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα από το βίαιο θάνατο του 5,5 μηνών Βρέφους. Ο πατέρας του γύρισε μεθυσμένος και ξυλοκόπησε το μωρό και τη σύντροφό του. Ζωντανή σύνδεση. Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του 43χρονου μετά από τσακωμό έξω από μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Ζωντανή σύνδεση με το μεικτό ορκωτό. Λύθηκε το μυστήριο με τους γονείς των τριών εγκαταλελειμμένων παιδιών έξω από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο στην Πάτρα. Ο πατέρας τα παράτησε επειδή η σύζυγός του έφυγε με άλλον άνδρα. Μαζί μας ο πιο ρυψοκίνδυνος αθλητής ορειβατικού σκι. Έχει αναρριχηθεί στο παγωμένο τόξο στα Τζουμέρκα και οι εικόνες από εκεί κόβουν την ανάσα. Αποστολή στη Θεσσαλονίκη, η Ζήνα συνάντησε τη χρυσή Ολυμπιονίκη Βούλα Πατουλίδου. Χωρίς φόβο και πάθος αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές της ζωής της. Είναι κάποιες στιγμές που από... Η συγκινητική ανάρτηση της Μίνας που επέβαινε στο μοιραίο τζιπ του Παντελή Παντελίδη. Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να σας πω δύο πράγματα. Καταρχήν για τη συνάντησή μου με τη Βούλα Πατουλίδου. Είναι μια συνέντευξη με μια γυναίκα αφοπλιστικά ειλικρινή. Μου λέει τα πάντα, τη ρωτάω για τα πάντα και μου απαντάει στα πάντα. Για τις πλαστικές της, για το αν θα είναι καλή πεθερά. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Και λέει τι ακριβώς και κάνουμε μια πλάκα για όλα τις τα παιδικά χρόνια, για τη μετανάστευση των γονιών της, μια συνέντευξη που πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και κρατάω στα χέρια μου και αυτό που μου κάνε δώρο καθώς είναι από το προσωπικό της αρχείο με μια προσωπική της αφιέρωση και εγώ σε αυτό που μου γράφει εύχομαι το ίδιο και για εκείνη και εύχομαι οι δρόμοι μας στο μέλλον να συναντηθούν και με άλλον τρόπο. Άρα θέλω να πω ότι η Βούλα είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συναντηθήκαμε μέσα από μια συνέντευξη, όμως κατά ένα περίεργο τρόπο είναι αυτό που λένε Νάταλι Βέλτσι, ψυχές καμιά φορά κάτι βρίσκουν και ενώνονται. Μια χημεία σαν να γνωριζόσαστε καιρό. Ναι. Και είπαμε πολλές αλήθειες. Είπα και εγώ δικές μου και εκείνη δικές της. Θα τις δούμε σε λίγο. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και ο κύριος Καλιακμάνης, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Σήμερα η επικαιρότητα είναι μεγάλη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επικαιρότητα μεγάλη, Γιώργο μου, σήμερα, γιατί έχουμε και σύλληψη. Άσχημα θέματα. Ναι, όμως έχουν και κάτι καλό. Δηλαδή, υπάρχει μια σύλληψη των Ρωμά που θα μας την πει σε λίγο ο Γιώργος Σόμπολος. Άρα, μια επιτυχία της αστυνομίας που υπάρχει σήμερα. Άλλη μια επιτυχία. Η τελευταία αστυνομία έχει φοβερές επιτυχίες. Θα τα πούμε όλα αυτά ρούπα, σε λίγο. Θα πούμε και κάτι. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Όμως, Γιώργο μου, έχουμε και εξελίξεις στο θέμα της Πάτρας, όπου μαζί με τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο έχετε όλο το ρεπορτάζ. Τι έγινε με αυτούς τους γονείς, αν συλλήφθηκαν, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Επίσης, η Ρούλα η Κουσκουρή βρίσκεται στην Κρήτη, εκεί που είναι σήμερα ο παλμός της ενημέρωσης, ο παλμός πραγματικά της δικής μας εκπομπής, που ένα 5 μηνών Βρέφος δεν είναι πια στη ζωή από υπαιτιότητα που θα φανεί σε ποιους είναι οι ευθύνες. Όμως, εκεί η Ρούλα η Κουσκουρή έχει να μας πει πολλά νέα στοιχεία. Θα γίνει, δεν θα γίνει η κηδεία του μωρού σήμερα. Τι αναμένεται να γίνει, θα μας τις δώσει όλες τις λεπτομέρειες και μάλιστα με σημαντικές συνεδεύξεις και έναν καλεσμένο που θα μας δώσει το δικό του στίγμα από την Κρήτη. Δεν λέω περισσότερα. Όμως, πριν πάω στην Ιωάννα μου, θέλω να στείλω την αγάπη και της εκπομπής και τα φιλιά μου στην κυρία Χαρίκλια από τη Λέσβο. Και θέλω το πιο ζεστό σας χειροκρότημα, γιατί μου έστειλε μήνυμα και ζήτησε το εξής να πω και το κάνω με μεγάλη χαρά. Σήμερα λοιπόν με το σύζυγό της Γιώργο κλείνουν 26 χρόνια γάμου και θέλει να του πει πως τον λατρεύει πάρα πολύ.
Και επίσης θέλει να του πει ότι αν και τα 19 χρόνια εκείνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από τα 26 του γάμου, εκείνος είναι δίπλα της, βράχος ακλόνητος. Αγαπά πολύ. Την κόρη της, τη Μαρία, της ευχόμαστε τα καλύτερα και τα 25 αυτά χρόνια να γίνουν πολλά περισσότερα, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και μια γεμάτη αγκαλιά σαν οικογένεια. Λοιπόν, αυτά από εμάς για εσάς με πολύ αγάπη και τα φιλιά μας στη Λέσβο. Ιωάννα. Έτσι, το like. Έλα σεξι, έλα όπως λέει η Μαρία Μανατίδανα που μας ακούει και χθες ήταν πολύ καλή. Ζήνα μου, σήμερα είσαι σεξι. Την πήραν όλα τα περίχωρα. Σήμερα είσαι κομψωτάτη στα λευκά σου. Θα αλλάξω. Κράτα το chic. Chic. Λοιπόν, πριν σε πάω στο θέμα, το βιντάκι το δικό μου, θα δούμε καλλιτεχνικές ανησυχίες των τηλεθεατών, του Θέμη, του φίλη συγκεκριμένα, που είναι φίλος της εκπομπής και θέλει να δεις... Και μας έχει ξαναστείλει, έχω ξαναπεί ότι είναι διακοσμητής και μάλιστα πολύ πετυχημένος στο χώρο. Θέλω να δεις τι έχει κάνει για εμάς. Πάμε να δούμε. Έρχεται το 12 Νταν, και σιγά 12 σιγά. Νταν. Πολύ ωραίο. Ξεκινάει η Ζήνα. Α, και ωραίο. Κάτι άλλο ακόμα. Πολύ ωραίο είναι. Νάτι. Στο διάστημα. Στο διάστημα έχουμε φτάσει. 12 Νταν. Ακόμα και στο διάστημα. 12 Νταν. Επικοινωνιακά πολύ όμορφες, έτσι, στρατηγικές. Έτσι. Και πάμε να γνωρίσεις τον Φιλ και την Έμα. Είναι η 9χρονη κορούλα του. Μας το έλεγες και στη σύσκεψη αυτό. Θα ταξιδέψουμε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Φιλ έχει χάσει τη γυναίκα του πριν από 8 χρόνια. Μεγαλώνει μόνος του την κόρη του την Έμα. Και έπρεπε καθημερινά να τη φροντίζει και να τη φτιάχνει τα μαλάκια της για το σχολείο. Έκατσε λοιπόν άπειρες νύχτες, ξενύχτησε στο YouTube για να μάθει τα χτενίσματα τα σωστά. Και σήμερα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να κάνει εξαιρετικά χτενίσματα για την κόρη του. Έχει γίνει διάσημο σε όλο το διαδίκτυο. Και μάλιστα παραδίδει και δωρεάν μαθήματα, το λέω και συγκινούμε, σε όλους τους μπαμπάδες που μεγαλώνουν μόνοι τους τις κορούλες, που έχουν χάσει τις συζύγους, είτε είναι χωρισμένοι, για να μάθουν και αυτοί να κάνουν παιδιά, στα παιδάκια τους ωραία χτενίσματα. Είδες τι σε κάνει, ας πούμε, Νάταλη, πώς ενώνει ένα παιδί. Πόσο δύναμη σου δίνει, πόσο κίνητρο. Αυτός ο άνθρωπος δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά, αν έχουμε το σωστό κίνητρο, έχουμε δύναμη για τα πάντα. Και αυτό που πρόσεξα να το πω για να το ευθυμίσουμε και λίγο, δεν έχει μαλλιά ο κύριος. Σωστό πρόσεξα. Προφανώς γι' αυτό έχει το αποθυμένο. Τι είπες, κύριε Καλιακμάνη, τι είπατε, κύριε Καλιακμάνη. Προφανώς μπορεί, λέω, να έχει το αποθυμένο και να ασχολείται για αυτό το λόγο με τα μαλλιά. Αστείευομαι, ίσα-ίσα ο άνθρωπος ασχολείται με την κόρη του. Και αυτό βλέπεις, άλλοι τα παιδάκια τους τα προσέχουν και άλλοι τα σκοτώνουν. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θέλω, για να μπούμε στα θέματα, αλλά να πούμε και κάτι δικό μας. Χθες εγώ, η Ελισάβετε Νικολαίδη, ο Δημήτρης Οστρουμπάκος και... Και ο Σπύρος. Και ο Σπύρος ο Σιγούρος, πήγαμε στο Δήμο Περιστερίου, όπου εκεί είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω δύο βιβλία, μια ποιητική συλλογή και... Έχω μπει στην ποιήση, καταλαβαίνεις. Βέβαια, η ποιήση αυτή είναι πολύ ξεχωριστή, γιατί γράφει ένας ποιητής, ο οποίος αναφέρεται στις γυναίκες που γνώρισε στη ζωή του και που έφυγαν. Και στο βίντεο που θα δούμε, στέλνει μήνυμα σε αυτές τις γυναίκες που στη ζωή του πια δεν είναι. Μάλιστα. Κατάλαβες, είναι το κοινό μας, είναι η εκπομπή μας. Λοιπόν, μας υποδέχτηκε εκεί ο Δήμαρχος Περιστερίου με μεγάλη χαρά. Ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, ο κύριος Μαρονίτης, ο πρόεδρος της UNESCO, Πυρεός και Νήσων, βεβαίως. Και αυτός τίμησε πολύ κόσμο, πούμε, σε αυτή την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση της Πόπης Γιαννάκου, το βιβλίο, αλλά και του Αλέξανδρου Λεωνίδη, ποιητική συλλογή. Ήταν πολύ επιτυχημένη από κάθε άποψη, όπως και στον συντονισμό που τον είχες εσύ, Ζήνα. Αν μου επιτρέπεις μόνο να πω κάτι, κλείνοντας αυτό το συντονισμό που έκανες, όπως είπαμε, επιτυχημένα, αναφέρεσαι στα εξής, γιατί ήταν μια εκδήλωση γεμάτη χαρά, μια ζεστή ατμόσφαιρα, συναισθήματα, συνταγές από το βιβλίο της Πόπης. Ακριβώς η εκπομπή, πολλές αλήθειες επίσης. Αλλά θα με επιτρέψεις να σου πω, όταν έκλεισες το συντονισμό, λέγοντας το εξής: άλλος κρατάει τη μοναξιά του, άλλος φεύγει με αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, άλλος νοσταλγεί το γλυκό που δεν τόλμησε να φάει ποτέ του. Άρα δε γεύτηκε τη ζωή του. Έτσι έκλεισε. Αυτό έκλεισε το συντονισμό και επειδή το κράτησα, ήμουν εκεί, ήθελα να το αναφέρω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό ένιωσα, ότι καμιά φορά όταν δεν τολμάμε από τις γεύσεις και τα αρώματα της ζωής, ουσιαστικά δεν γευόμαστε την ίδια τη ζωή. Να παρακολουθήσουμε έτσι ένα-ενάμιση λεπτάκι τι ζήσαμε κι εμείς εκεί και να ευχαριστήσω τόσο πολύ την Πόπη όσο και τον Αλέξανδρο που ήθελα να συντονίσω εγώ αυτή τη βραδιά συναισθήματος. Να το δούμε. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους συναντάς στον ίδιο χώρο και χρόνο τις αλήθειες της εκπομπής μας. Τις συνταγές της γιαγιάς Κανέλλας, της Πόπης Γιαννάκου και την ποιητική συλλογή του Αλέξανδρου Λεωνίδη παρουσίασε σε αίθουσα του Δημαρχείου Περιστερίου η δική μας Ζήνα σε μια βραδιά νοσταλγίας, παιδικής τρυφερότητας και έντονων συναισθημάτων. Για ποιο λόγο γράψε το βιβλίο σας? Ήθελα να πω αλήθειες, όπως λέει και η φίλη μου η Ζήνα η Κουτσελίνη, στην υπέροχη εκπομπή της «Αλήθειες με τη Ζήνα». Την ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε να προλογίσει το βιβλίο μου και να το παρουσιάσει. Πώς έγραψε αυτό το βιβλίο? Ήθελα απλά να γράψω κάτι για τη γιαγιά μου, για τη δική μου γιαγιά, έτσι όπως τη θυμάμαι και όπως νιώθω κάθε φορά που τη θυμάμαι και θέλω να πω κάτι για αυτήν. Την εκδήλωση προλόγησε και τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος της UNESCO Πειραιώς και Νήσων Ιωάννης Μαρονίτης, ο οποίος μάλιστα απένει με τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο Περιστερίου. Ομιλητές ήταν και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Τσιώτα Μάρκου, η καθηγήτρια φιλολογίας Βίκη Λιμιάτη και η ηθοποιός Ηρώμου Κίου. Είπε στα δύο κορίτσια γιαγιά Κανέλλα. Για τα ερωτικά ποίηματα του Αλέξανδρου Λεωνίδη μίλησαν δύο φίλοι, ο δημοσιογράφος Γρηγόρη Τσακιτζιάν και ο Κώστας Ευαγγελάκης, Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Security, με το χιούμορ να περισσεύει. Παρακαλώ λοιπόν μέσα από αυτό το βιβλίο όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου και πλήγωσα ή και πληγώθηκα να μου δώσουν άφεση και ζητώ την αγάπη και την κατανόηση. Η ζεστή βραδιά έκλεισε με μπουφέ και τζαζ μουσική. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εγώ θα πω ότι ήταν στο πιο ζεστό και φιλόξενο χώρο του Δήμου Περιστερίου. Είχα την χαρά να πάω πρώτη φορά και ήταν πραγματικά πολύ όμορφα. Και είναι αυτό που είπα κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραίο οι μεγάλοι Δήμοι να δίνουν το φως και σε μικρότερους Δήμους και να κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν κάποια μέρα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή διοργανώναμε σε διάφορους Δήμους δωρεάν σεμινάρια ψυχολογίας για γονείς και παιδιά. Θα ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα έχει πετύχει αυτή η εκπομπή με συνοδοιπόρους μας εσάς, κεντρικούς ομιλητές, να πάμε σε περιοχές δύσβατες, που λέω εγώ για ειδικούς ανθρώπους, εξειδικευμένους σε θέματα κακοποίησης, και νομίζω ότι πραγματικά βίας. Χρειάζεται πια να ενταχθεί στη παιδεία μας το τι σημαίνει να είσαι γονιός. Λοιπόν. Να κάνω μια πρόταση. Βεβαίως. Να κάνουμε ένα τέτοιο σεμινάριο σε συνεργασία με την Ένωση Νοτιοανατολικής. Βεβαίως. Βεβαίως με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά. Ωραία. Εμείς θα διοργανώσουμε τους εισηγητές. Ωραία. Και εσείς το καλά. Κοινό για να έρθει. Ωραία, πολύ καλά. Και θα προσπαθήσουμε να έρθουν και αστυνομικοί από τις σχολές. Βεβαίως, αλλά το σημαντικό είναι να πάμε και σε άλλες περιοχές όπου εκεί δεν υπάρχουν ειδικοί, που πρέπει να πάνε σε μεγαλύτερες πόλεις και να μπορέσουμε να συντονίσουμε. Το θέλω πάρα πολύ. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το επίτευγμα της εκπομπής. Αν καταφέρουμε να κάνουμε 4-5 τέτοια πράγματα, είναι πολύ σημαντικό για τις ψυχές μας, για αυτό που τελικά μπορεί η τηλεόραση να πετύχει. Γιατί συμφωνώ τη λένε απόλυτα. Σκληρό μέσο, να το κάνουμε. Αντιφάγω, ενδιαφέρεται για τα νούμερα. Όχι. Δεν είναι πάντα έτσι. Όχι πάντα. Ναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά σας έχω πει. Η επικαιρότητα είναι πολύ δύσκολη. Τα θέματα είναι της επικαιρότητας εξωφρενικά εξοργιστικά, ειδικά αυτό της Κρήτης και της Πάτρας. Θα τα πάρουμε ένα-ένα μετά τις διαφημίσεις. Δείτε σε λίγο, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα από το βίαιο θάνατο του 5,5 μηνών Βρέφους. Ο πατέρας του γύρισε μεθυσμένος και ξυλοκόπησε το μωρό και τη σύντροφό του. Ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν,
Υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής και καλό είναι να πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην κυρία Τσιλινίκου, τη Μαρία, τη δημοσιογράφο του εξωτερικού δελτίου του σταθμού μας. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ζήνα, να δούμε λοιπόν τι συνέβη στη Μελβούρνη με έναν Έλληνα, ο οποίος σκόρπισε το θάνατο στους δρόμους της Μελβούρνης νωρίς το πρωί. Τι έκανε λοιπόν? Πρόκειται για τον Δημήτρη Καργασούλα, έναν 26χρονο, ο οποίος μαζί με το αυτοκίνητό του βγήκε στον δρόμο και χωρίς αιτία άρχισε να χτυπά σαν κορίνες του bowling όποιον έβλεπε μπροστά του. Στο βίντεο που βλέπουμε, αν παρατηρήσεις καλά στην οθόνη, φαίνεται να κάνει κύκλους με το αυτοκίνητο γύρω-γύρω, θέλοντας, από ό,τι μπορώ εγώ να καταλάβω από τα πλάνα, να προκαλέσει πανικό και φόβο στους ανθρώπους, όπως και το κατάφερε. Οι περαστικοί άρχισαν κυριολεκτικά να πηδούν στον αέρα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό το βίντεο, Ζήνα, που βλέπουμε στην οθόνη μας, το οποίο βέβαια δεν γνωρίζουμε αν είναι αυθεντικό, αλλά λένε πως είναι βίντεο ντοκουμέντο, σύμφωνα πάντα με τα τοπικά μέσα, βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη δολοφονική πορεία και τη δολοφονική μανία του νεαρού, μπαίνουν μέσα σε ένα κατάστημα για να γλιτώσουν. Δυστυχώς δεν γλίτωσαν τρεις άνθρωποι. Μία γυναίκα, ένα μωρό παιδί και ένας άνδρας. Πάντως ο σκηνοθέτης μας, ο Ηλίας ο Κούρτης, Μαρία, λέει το εξής, ότι το χρώμα του αυτοκινήτου που περνάει από μπροστά και οι περαστικοί κοιτάζουν να μπουν μέσα, είναι το ίδιο. Είναι ακριβώς, είναι μπορντό χρώμα. Ναι, υπάρχουν τρία βίντεο με την τρελή πορεία που ακολούθησε ο νεαρός. Αυτό που σου είπα προηγουμένως, Ζήνα, για το ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να προκαλέσει φόβο και τρόμο στους ανθρώπους, φαίνεται από τα τρία βίντεο. Χτύπησε σε τρία διαφορετικά σημεία. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις διαφορετικούς δρόμους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός είχε προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, νωρίτερα είχε μαχαιρώσει τον ίδιο του τον αδερφό. Είχε μάλιστα πιάσει όμηρο μία γυναίκα, η οποία κατάφερε να φύγει από τα χέρια του, μέσα από τα χέρια του. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς την ιστορία μέχρι στιγμής και πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Έκανε μάλιστα χρήση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα πάντα με τις αρχές. Συνελήφθη ο άνδρας, κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν πριν σκοτώσει και άλλους ανθρώπους. Ενώ την ώρα που χτυπούσε σαν κορίνες του bowling οποιονδήποτε έμπαινε μπροστά του, ο οποίος, θέλω να σου πω, μάλιστα σκαρφάλωσε με το αυτοκίνητο και πάνω σε πεζοδρόμιο και πατούσε φρένο, ενώ έχει αυξήσει και ταχύτητα. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα της σύλληψής του, με ενημερώνουν. Είναι ακριβώς τα πλάνα της σύλληψής του από ντρόν. Κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, μάλιστα τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι τραυματισμένος και φρονούμενος σε νοσοκομείο της Μελβούρνης. Δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατικό χτύπημα, αν και ο τρόπος που έδραζε θύμιζε, επέτρεψέ μου να πω, τα δημοκρατικά χτυπήματα από τις χατιστές στην Νίκαια και στη Γερμανία. Να ρωτήσω κάτι, Μαρία μου, γιατί δεν άκουσα αν το είπες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σημασμένος, δηλαδή είχε ξαναμπεί φυλακή? Είχε ιστορικό, λένε οι αρχές, δεν είχε λευκό ποινικό μητρό και μάλιστα, σύμφωνα με μία μαρτυρία στα αυστραλιανά μέσα, ένα συγγενής του, όταν είδε την είδηση στην τηλεόραση, είπε ότι κατάλαβα πως πρόκειται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ονομάζεται Δημήτρης Καργασούλας, σύμφωνα πάντα με τα τοπικά μέσα. Διότι ήταν πολύ κακός άνθρωπος και συνήθιζε να είναι επιθετικός. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πω. Είδες που δεν ξέρεις αυτό που λέμε, τι σου ξημερώνει? Πάντως πάλι ενδοοικογενειακή βία, πάλι όλο αυτό που συνεχώς μέσα από αυτή την εκπομπή καθημερινά δίνουμε το στίγμα μας με διάφορα τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Λοιπόν, θα πάω γρήγορα να μου στη Ρούλα την Κουσκουρή να μου δώσει λίγο τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ από αυτά που είδαμε για το 5 μηνών βρέφος στην Κρήτη και ακούσαμε χθες. Περισσότερα στοιχεία δεν δίνω για το ποια ακριβώς περιοχή, ποιο χωριό, για ευνόητους λόγους, μέχρι να απολογηθούν, μέχρι να ξέρουμε ποια είναι ακριβώς η κατηγορία και όλα τα υπόλοιπα. Ρούλα μου, καλό μεσημέρι. Ρούλα, μας ακούς? Μάλλον έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Ρούλα, να σας μεταφέρω εγώ. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές της εκπομπής μας. Πραγματικά βρισκόμαστε, βεβαίως σας ακούω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν εσείς με ακούτε. Μια χαρά. Ναι, εντάξει, απλώς το αφήνω για να μην μπερδευτεί και ακούει και άλλες φωνές μετά. Ωραία. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι βρισκόμαστε στο σημείο που γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Είμαστε στον προάβλιο...
Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, εδώ που άφησε την τελευταία του πνοή το 5,5 μόλις μηνών βρέφος από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ποιος διώκεται? Ο ίδιος ο πατέρας του, ο 52χρονος πατέρας του, έχουν ασκηθεί οι διώξεις. Έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή. Η μητέρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Νωρίς το πρωί εξήλθε από το νοσοκομείο. Ισορρός βρίσκεται ακόμη στο νεκροτομείο και τα ερωτηματικά, Ζήνα, είναι πάρα πολλά, γιατί οι απόψεις διείσταται για το τι τελικά συνέβαινε μέσα σε εκείνο το σπιτικό όλο αυτό το διάστημα. Ρούλα μου, άνω τελεία, γιατί θα επανέλθουμε σε λίγο. Ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος από το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κύριος Γιαννόπουλος, που θα μας δώσει αρκετά στοιχεία και για την υπόθεση, αλλά και γενικότερα. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι και για τους τηλεθεατές, γι' αυτό και εγώ περίμενα πριν, Γιώργο μου, επειδή έχω κάνει και εγώ κοντρόλ πολλά χρόνια και ξέρω όταν η χρονοκαθυστέρηση είναι και πας να κάνεις ερώτηση εκεί που ακριβώς ο άλλος περιμένει την πρώτη, όταν ξεκινάει το λόγο ακούει κάτι δεύτερο και γίνεται το μπέρδεμα. Λοιπόν, να πω ότι θα την αφήσουμε σε λίγο, γιατί θα υπάρχουν και σημαντικοί καλεσμένοι. Μιλάει και με τους διοικητές εκεί του νοσοκομείου και έχουμε πλήρες ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να την αποδεσμεύσω προς το παρόν να κάνει όλα αυτά τα θέματα, να τα οργανώσει και θα επανέλθουμε σε λίγο. Αλλά επειδή σας έχουμε συνηθίσει έτσι να μην ξεκινάμε με τα πολύ δύσκολα θέματα, να πάμε σε αυτή τη συνέντευξη που μου παραχώρησε η Βούλα Ιπατουλίδου στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία Παλάς, εκεί που τη συνάντησα, και μου εμπιστεύεται πραγματικά όλες τις αλήθειες της ζωής της. Δείτε. Έφυγε πολύ καλά η Πατουλίδου. Πολύ καλά και η Τέβερ στο ένα. Τέβερ, η Πατουλίδου είναι τέταρτη τη στιγμή. Και αγωνίζει για την τρίτη θέση. Τόπαμα! Πατουλίδου! Θα είναι τρίτη! Θα είναι τρίτη! Πατουλίδου! You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, θα τρέξω για κανέναν άλλον. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Μια φράση που είναι σαν να τη φωνάξαμε όλοι μαζί. Τόσο οικία, και όμως τη φώναξε εκείνο το κορίτσι. Η Παρασκευή, που για όσα κατάφερε στη ζωή της, πάλεψε με τον τζαμπουκά της. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η γυναίκα ήταν στη ζωή μου σύμβολο. Εξέπεμπε κάτι που ήταν μοναδικό. Ήθελα πολύ να τη συναντήσω, αλλά όχι σε ένα πλατό. Ήθελα να τη γνωρίσω χαλαρά και όχι σε ένα στούντιο που οι χρόνοι λειτουργούν σαν τον πρωταθλητισμό. Στο δευτερόλεπτο. Θεσσαλονίκη. Την περίμενα στη σουίτα του Μακεδονία Παλάς. Την είδα να έρχεται. Την καμάρωνα με το αθλητικό της στυλάκι. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτή η φράση ξανά και ξανά στο μυαλό μου. Και σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Βούλα Πατουλίδου. Ολυμπιακό μετάλλιο 1992 στη Βαρκελόνη. Η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκη στην Ελλάδα στα 100 μέτρα εμπόδια γυναικών, με χρόνο 12.64. 6 Αυγούστου, μια ημερομηνία που σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ. Η μέρα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αμέσως μετά από εκείνο το χρυσό που έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα και όπου υπήρχε ελληνισμός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, της απένιμε το χρυσό σταυρό του τάγματος της τιμής. Βούλα Πατουλίδου, χωρίς πολλές συστάσεις, ούτε για μένα, ούτε για τους τηλεθεατές χρειάζονται, νομίζω. Ίσως για την άλλη γενιά που δεν υπήρχε τότε. Ποια είναι η Βούλα, πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε? Εύκολα.
Εύκολα, εύκολα γεννήθηκα. Τα άλλα ήταν δύσκολα. Γεννήθηκα στο σπίτι, ήμουν πάρα πολύ μικρό μωρό. Ενώ το 9 μηνύτικο ήταν ένα 300, ένα 500 μου είχε πει. Γιατί ήμουν μικρό. Πολύ μικρό μωρό. Όχι, δύσκολα χρόνια. Στο χωριό δύσκολα χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον από αυτά που μου λέγεται, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο χωρούσα σε μια κεραμίδα όταν πρωτογεννήθηκα. Αλλά το μετά ήταν λίγο ζόρικο, γιατί και οι εποχές ήταν ζόρικες. Θα μου πείτε τι καινούριο σας λέω στη σημερινή εποχή. Άλλου είδους δυσκολίες. Μια Ελλάδα που έβγαινε από εμφυλίους δύσκολους. Άρα ο δρόμος συγκεκριμένος ένας, μετανάστευση. Πόσο οικία πια και στην εποχή μας, αλλά τότε ήταν ανειδίκευτοι εργάτες. Ούτε γλώσσα ήξεραν, ούτε που θα πάνε, ούτε πότε θα γυρίσουν, και μεταξύ αυτών και οι γονείς μου. Έφυγαν οι γονείς και εσύ πήγες μαζί τους? Όχι. Ο πρώτος χρόνος έφυγε πρώτο ο πατέρας μου. Μετά είδε και από η μητέρα μου έφυγε και η μητέρα μου, σκορπίζοντας τα δύο παιδιά που υπήρχαν στην δική της μητέρα και, και στα αδέρφια. Απλά εγώ δεν άντεξα τον ένα χρόνο. Και η συγχωρεμένη γιαγιά μου, που τότε βέβαια για μένα δεν ήταν μάνα, αλλά ήταν η μητέρα, έτσι τη φώναζα, ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση ή το παιδί ή τα χρήματα. Τα χρήματα με την έννοια της επιβίωσης. Δεν ήταν εύκολα για μένα, ζωρίστηκα πάρα πολύ και με πήραν στη Γερμανία. Πόσο ετών ήσουν τότε? Μικρούλη, Δευτέρα Δημοτικού, κερδίζοντας χρονιά κοντά στα 7. Δύσκολα. Και πολύ μαύρη δειρό. Πολύ μαύρη. Τι θυμάσαι? Θυμάμαι το ζόρι της ένταξης, αν θέλετε, στην κοινωνία εκεί. Πολύ συγκεκριμένη, περιχαρακωμένη. Τα παιδιά βεβαίως όλου του κόσμου είναι ίδια, έχουν μία γλώσσα. Αλλά αυτή τη γλώσσα πάντοτε την κάνουν μη κατανοητή ή μεγάλη. Όταν επεμβαίνουν, γιατί εμείς τα παιδιά είτε ήταν ξανθά, είτε ήταν μελαχρινά, είτε ήταν κοκκινοπά, εμείς παίζαμε. Απλά επενέβαιναν οι μεγάλοι και εκεί υπήρχε μετά η δυσκολία που αργότερα κατάλαβα ότι αυτή η λέξη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και λέγεται ρατσισμός. Άγρια. Ναι. Ναι, είναι άγρια λέξη και το κατάλαβες πολλά χρόνια αργότερα βέβαια και με την βοήθεια και των γονιών για να μην μείνει ως βάρος και πολύ περισσότερο του δασκάλου μας. Όταν λοιπόν υπήρχε η γνώση μέσω του δασκάλου που μας έλεγε η Ελλάδα αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο με όλα τα τροτά της, αλλά και τα εξαιρετικά επιτεύγματά της, οπ, ψήλωνες. Δεν θα έβγαινε το για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είναι συγκεκριμένη η διαδρομή που ακολουθήθηκε για να σου βγει. Και ξέρετε, όχι με το θα κερδίσω, κέρδισα, έφερα αποτέλεσμα. Πάρτε το. Πόνεσες. Σωματικά. Σε αυτή τη διαδρομή, ναι, σε αυτή τη διαδρομή από τον πάτο στην κορυφή, από την κορυφή στον πάτο, δεν φοβάμαι να το πω. Είναι αλήθεια. Ναι, το νιώθω. Και από εκεί να ξανανεβαίνεις πάλι για καινούργιες διαδρομές. Ναι, είναι, πονάς. Πονάς και ξέρετε περισσότερο το πιο δύσκολο είναι η αντιμετώπιση του κόσμου που σε έχουν σε ένα συγκεκριμένο βάθρο. Σου βάζουν τα καγκελάκια σου και λες μέχρι εκεί ή μέχρι εδώ, τα οποία καγκελάκια δεν θα μπορούσε να τα ανοιχτώ ποτέ. Αρέσει ή δεν αρέσει. Δεν μπορώ το όριο, α, ξέρεις, επειδή έκανες αυτό, δεν επιτρέπεται να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δεν τα αντέχω αυτούς τους περιορισμούς. Και είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη όταν ο κάθε ένας έρχεται σου λέει, να σου πω, ξέρεις που ήμουν εγώ στις 6 Αυγούστου. Θυμάται που ήταν. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν εκεί μαζί σου. Εκείνη η στιγμή, η δική μας... Εγώ νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Άλλοι νόμιζαν ότι ήταν μόνοι και ήμασταν όλοι μαζί. Αυτό δημιουργεί ευθύνη έτσι ώστε να έχεις μια συνέπεια. Πότε κατάλαβες όμως πραγματικά ότι δεν ήσουν μόνη? Μόλις άνοιξε η πόρτα του αεροδρομίου, του αεροπλάνου. Δεν φανταζόμουν αυτό που θα γινόταν. Πολλοί το περίμεναν. Γιατί μην ξεχνάτε, ήταν 15 Αύγουστο κοντά την Αθήνα. Την ξέρουμε γενικά τη μεγάλου πόλη 15 Αύγουστο. Συν πλην 5-10 μέρες, τις ξέρουμε ότι αδειάζουν. Και ξαφνικά είναι το ελληνικό γεμάτο, όλη η παραλιακή γεμάτη, όλη η συγκρού γεμάτη, ένα παναθηναϊκό στάδιο που δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα πρόσβασης. Και λες, δεν είμαι μόνη. Και τώρα τι κάνω, που είμαστε πολλοί. Είναι. It's funny how I find myself.
Γεννήθηκε στον Τρυπόταμο Φλόρινας στις 29 Μαρτίου κάποιας χρονιάς. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και έφερνε το βαθμό της υποπλοιάρχου του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό το κορίτσι λοιπόν μεγαλώνει και θέλει να γίνει αθλήτρια. Απλά βρέθηκε στη διαδρομή μου ένας, το λέω και πάλι και είναι και τα εύσημα που του αναλογούν, ο σύζυγος. Mm. Που ήταν ο ίδιος αθλητής, προπονητής και βεβαίως πάρα πολύ καλό μάτι. Ναι, πολύ καλό μάτι. Οπότε μου λέει είναι κρίμα, 21 χρονών, ορισμένες φορές θα πρέπει να προϋπολογίζεις, γιατί λες διάρκεια και ιστορίες και τέτοια. 21 χρονών είναι παγκόσμια ροδοτυπία, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ κανείς πρωταθλητισμό. Μπορεί να τελειώνεις, αλλά δεν ξεκινάς. Πώς τον συναντάς? Τον θείο. Το θείο, σύζυγο, μέντορα, είναι τα πάντα για παιδιού, σένα. Ναι. Το συναντάω γιατί εντάξει με τα μπάσκετ και έτσι όπως είχαμε μπλέξει, γιατί έχω παίξει και στην Αρμενική και στον Ηρακλή, στο Α' Εθνική κατηγορία. Και είχαμε πάει στη Χάνθη γιατί ήταν γενικότερα η Χάνθη ήταν τόπο συνάντησης όλων όσων είχαν ανησυχίες. Και πήγα για να δυναμώσω, υποτίθεται να είμαι καλύτερη στο να κάνω κάποια βαράκια για να κάνω. Να παίξω καλύτερα στο μπάσκετ. Και έτσι λίγο, γιατί ένας είναι χαρισματικός άνθρωπος. Κερδίζει, γιατί είναι άνθρωπος που μπορεί να αυτοσαρκάζεται και από το πουθενά χωρίς να προσβάλλει ποτέ κανέναν να προκαλεί γέλιο. Δεν το συναντάς, ξέρεις, εύκολα. Mm. Και λίγο. Πόσα χρόνια είστε τώρα μαζί? 32. Έχεις ένα γιο ετών? Ένα γιο τώρα είναι 18 χρονών. Αυτό, αν ποτέ και όσες φορές με έχουν ρωτήσει, εκείνο που μετανιώνεις, γιατί εντάξει, μακάρι να ξέραμε τι θα γίνει για να μην αποφασίσουμε έτσι. Αλλά αυτό το ότι πέρασε ο καιρός, οι παλιές κάτι ξέρουν και δεν μπόρεσα να κάνω δεύτερο παιδάκι και τρίτο που ήθελα. Τέλος πάντων, έχουμε τον έναν ήλιο, είναι και λάμπη κλπ. Και είναι 18 χρονών και μας έχει φύγει και αυτό το παιδάκι. Σπουδάζει εξωτερικό? Ναι, ναι. Στην Αμερική, στην Πενσιλβανία, για να ακολουθήσει την όποια δική του τουλάχιστον καριέρα σε αυτά τα ποδοσφαιρικά, σπουδάζοντας ταυτόχρονα και την προπονητική και φυσιοθεραπεία. Τώρα θα μου γυρίσει ο ηθοποιός, δεν ξέρω. Θα δούμε. Κάτι. Δεν ξέρω. Έχει παίξει και θεατράκι και ήταν και πολύ καλός. Έχεις παίξει και εσύ όμως. Εννοείται. Και άμα χρειαστεί θα ξαναπαίξω, γιατί είναι μια διαδικασία. Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ τους άλλους που λένε μα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Γιατί πρέπει να κάνεις μόνο ένα? Να μην βάλουμε άλλο το πίπερο στη ζωή μας. Μισό λεπτάκι τώρα. Χωρίς να είμαι ηθοποιός. Το ότι έκανες και ηθοποιηλίκη, ομολογώ ότι δεν το διάβασα εγώ. Μου το είπε η αρχισυντάκτριά μου η Ελισάβετ Νικολαίδου που μου λέει: το ξέρεις ότι έπαιξε και ως ηθοποιός? Λέω: και τι ρόλο? Μου λέει: ρώτατε και θα σου πει. Ναι, κόντρα νύφη. Συλλομήτα νύφη. Κόντρα ρόλο. Βεβαίως αυτό είναι. Μια ομάδα ανθρώπων εξαιρετικών, ποντίων, όπου ο ένας γράφει εξαιρετικά, ο άλλος παίζει και τραγουδά εξαιρετικά και μαζί με αυτούς και πολλοί ακόμη. Πριν ακόμα πολιτευτώ, τότε στην αντιπεριφέρεια εδώ Θεσσαλονίκης, μου είχαν πει: αν το ολοκληρώσω, λέω: δεν αγοριέ, παιδάκι μου. Αν θες κράχτη, έρχομαι κι εγώ. Αυτό το μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έλαντε όμως που γράφει και μου λέει: θα για πρόβες. Λέει, χαζέψει, τελείως. Λέω, είναι δυνατόν. Αλλά ειλικρινά είναι πάρα πολύ ωραία. Το διασκέδασε. Και όσες φορές είπαμε ότι όπου μπορώ και χρονικά με παίρνει, θα έρχομαι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η Βούλα Πατουλίδου έχει αμέτρητες συμμετοχές και διακρίσεις. 2 χρόνια πριν τη Βαρκελόνη, στους Βαλκανικούς Αγώνες πήρε χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα και στα 100 μέτρα με εμπόδια. Επιλέχθηκε ως η καλύτερη αθλήτρια στα Βαλκάνια. Στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1991 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα. Μετά την νίκη της στη Βαρκελόνη, αγωνίστηκε στο άθλημα που ξεκίνησε στον κλασικό αθλητισμό, το άλμα εις μήκος, μπαίνοντας έτσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει κάτι που σε ενόχλησε? Όχι από εμάς τόσο πολύ, όσο από αυτά τα καλόπεδα που λέγονται Goldman Sachs. Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλα. Θυμόσαστε, είχε γίνει μία μελέτη. Και βάσει της οικονομικής, των οικονομικών δυνατοτήτων και των βαθμών κρίσης σε μία χώρα, έβγαλαν αποτέλεσμα για το πόσα μετάλλια θα πάρει κάθε χώρα. Mm. Η Ελλάδα δεν υπήρχε πουθενά. Μα πουθενά.
γέλασα πάρα πολύ όταν σε μια συνέντευξη είπες. Ήμουν από τις αθλήτριες που έλεγαν η μαχήτρια, η αγωνίστρια. Ενώ για κάποιες άλλες έλεγαν ο ξανθός άγγελος. Mm. Και εγώ λέει δεν ήμουν ποτέ. Ποτέ. Να μην το βλέπω εγώ, προφανώς. Αλλά είναι να, όταν είσαι κοριτσάκι, δες και εσύ να σε πουν ωραία. Προφανώς δεν ήμουν τόσο. Έχω την αίσθηση τουλάχιστον σε αυτή την. Στον δεύτερο αιώνα, στο δεύτερο μισό αιώνα που διανύω και που ακούω κολακευτικά σχόλια. Για την εμφάνιση ως θηλυκό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Μα πάρα πολύ μ' αρέσει. Λέω αυτό που δεν έχεις έπραξα. 20, 30, 40, λες να το σπράξεις τώρα. Είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν ήταν το ζητούμενο, μπορεί να σε ενοχλούσε, αλλά το ζητούμενο ήταν να κερδίσω. Να κερδίσω. Ένιωσες ότι κάποια στιγμή έχασες τη θηλυκότητά σου? Μέσα από τον αθλητισμό. Δεν χάνεται η θηλυκότητα, αλλά αυτό που νιώθεις εσύ, όχι αυτό που βλέπει ο άλλος. Γιατί πάρα πολύ το μπράτσο, πάρα πολύ το ομοιρός, ξέρεις τι να φοράς μίνι φουστίτσα και να κάθεται έτσι και να σημαίνει γιατί. Γιατί ο ποπός ο γυμνασμένος ήταν τούρλα. Πού να στρώσει η φούστα, πώς να στρώσει. Αλλά δεν θα προτιμούσα να με λένε κούκλα και δεν ξέρω τι και να μην είχα νιώσει αυτό που ένιωσα. Θέλω να μου πεις όμως το εξής. Ο γιος σου έρχεται και σου λέει, ρε μάνα, άλλαξε. Μπορείς. Γιατί κάτι τέτοιο διαβάζω κάποια στιγμή. Ότι ο γιος σου λέει, μαμά, πήγαινε να κάνεις κάποια πλαστική επέμβαση. Ήταν πιτσιρίκι. Πόσο είναι. Ναι, ήταν πιτσιρίκι, ήταν 6 χρονών, 5,5-6 χρονών. Εγώ είχα πάθει μια πολύ βαριά μόλυνση ακμής. Αλλά δεν συνάδουν όλες οι περιποιήσεις με τη δουλειά, γιατί στην ουσία δουλειά ήταν έτσι. Πολύ ώρη καθημερινή, 365 μέρες το χρόνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι ωραία, ντύνεσαι, τα σημάδια γιατί τα κάνεις. Και όταν μου είπε, ρε μαμά, αυτά τα σπράκια δεν θα τα διώξεις ποτέ. Ήταν τα σημάδια. Ναι, τι είδες. Λέω, είναι αυτό που όλοι έλεγαν, μα εμείς δεν τα βλέπαμε. Λέω, μπορεί να με αγαπάτε και να μην τα βλέπετε, αλλά το παιδί τα βλέπει. Αφού τα βλέπει το παιδί, αύριο. Και έτσι τελείωσε. Έτσι μπήκα στη διαδικασία να τα σβήσω. Και θεωρώ. Ένιωσες άβολα από αυτό που σου είπε το παιδί τότε? Όχι, ήταν το τελικό παίρνω απόφαση. Γιατί δεν μπορεί, τα βλέπω κι εγώ. Αλλά έλεγες πόσο make-up να βάλω, 5 κιλά. Μέχρι εδώ make-up δεν βγαίνει, δεν καλύπτεται. Και λες. Και ήταν το σαν να έγινε η έκρηξη και λέω τέλος. Δεν περιμένω καθόλου τίποτε άλλο. Αύριο φεύγω. Οι άνθρωποι που μας αγαπούν πρέπει να μας λένε την αλήθεια. Αν δεν μας τη λένε, μας αγαπούν. Την αντέχεις μέχρι το τέλος? Ναι, μέχρι τέλος. Τουλάχιστον μέχρι τα τώρα στη ζωή μου, ναι, το έχω αντέξει. Εσύ τι λες μέχρι το τέλος? Εξαρτάται σε ποιον απευθύνομαι. Και αν αξίζει να το την πεις. Ναι, δεν αξίζει πάντα. Την πλαστική επέμβαση στη μύτη? Εκείνη ήταν η τρέλα δική μου, καθαρή. Γιατί την κάνεις? Γιατί το συνδυάζεις. Πας για το διάφραγμα και διορθώνεις και οτιδήποτε άλλο. Και εγώ έχω κάνει το ίδιο. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Ναι. Έτσι λένε, θα ρωτάς τον άλλον εκεί που αντέχεις και εσύ να σου πει ναι, κι άλλο. Όχι, υποτίθεται το διάφραγμα και λέεις, αυτή η καμπουρίτσα η μικρή, που ναι είναι η αγωνιστική, αλλά εμένα μου αρέσει πιο η γλυκανάλατη, μπορώ μαζί ταυτόχρονα, είναι που δεν το ήξερε ότι ο σύζυγος. Και μου λέει, καλά, θα φύγεις, θα γυρίζεις και άλλη φορά θα ξέρω ποι, είσαι εσύ ή δεν είσαι. Λέω, μέχρι εδώ, τέλος. Σε ενοχλεί που κάποιοι είπανε η Βούλα η Πατουλίδου έγινε αγνώριστη γιατί έκανε πλαστικές? Έλα, καλά που συγκρατήθηκα και είμαστε στην τηλεόραση γιατί θα έλεγα μια βαριά κουβέντα. Απένα. Θα μπορούσα να αντιτάξω και να πω δηλαδή τις κακές κουβέντες όταν πάρα πολύ ελαφρά την καρδιά τις πετούσαν. Με το είναι έτσι, είναι γιουβέτσι και είναι και κοκορέτσι. Και δεν μπορείς να απαντήσεις γιατί είναι αυτό. Ήξερα ότι είμαι φθαριό. Τώρα που προφανώς κάτι αρέσει, θα πρέπει να το κοντίνεις. Ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Τον εαυτό του χαρακτηρίζει, τον εαυτό του σχηματίζει, ζωγραφίζει. Από εκεί και πέρα, εάν πείραξα, ενόχλησα, απαξίωσα, που δεν το νομίζω, εντάξει τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Άμα είναι να αρέσουμε σε όλους, ποιος είναι ο εαυτός μας μετά. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν έχω ξανά κανέναν. Γούστο μου και καπέλα μου και τέλος.
Βραβεύτηκε από την UNESCO για την προσφορά της στον αθλητισμό και την εκπαίδευση. 7 χρόνια ήταν στον Ερυθρό Σταυρό με τομέα ευθύνη στην προαγωγή του εθελοντισμού. Τα τελευταία χρόνια μπήκε στην πολιτική και βρέθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ αρχικά. Το 2006 ήταν υποψήφια νομάρχη στη Θεσσαλονίκη που όμως δεν εξελέγει. Στις τελευταίες ελληνικές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές συμμετείχε στον ανεξάρτητο συνδυασμό Απόστολο Τζιτζικώστας και εξελέγει αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τι αγαπάς πιο πολύ? Το γιο μου. Τον άντρα σου. Είμαι εγώ. Με ευνηδιάζεις. Τρία με δύο χρόνια. Είστε τόσο πολύ ένα. Τόσο μαλωμένοι και τόσο αγαπημένοι. Ναι. Εγώ μεγάλωσα περισσότερα χρόνια με τον άντρα μου παρά με την οικογένειά μου. Η κρίση που περάσατε και έχεις ομολογήσει. Και θα ξαναπεράσουμε, δεν μπορεί. Τώρα είναι πρώτον πυλών, έφυγε το παιδί. Έτσι. Είστε δύο στο σπίτι, δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Εντάξει, την νυχτή, την πιτζαμούλα που την φορούσε, έφυγε. Τη μυρίσαμε μία, τη μυρίσαμε δύο, πια έπρεπε να πληθεί. Άρα τώρα θα πρέπει να φαγωθούμε μεταξύ μας. Την αγαπάς πια τη Βούλα? Είναι ένα ερωτηματικό πολύ σοβαρό. Δεν έχω απαντήσει ακόμη. Την αγαπώ, ναι, μεν, αλλά στην πράξη δεν την αγαπώ. Γιατί πρέπει να τακτοποιήσουμε τους πάντες, πρέπει να είναι όλα τέλεια και μετά κάπου υπάρχει και η Βούλα. Αλλά αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν ξέρω. Γέρασα για να μπορώ να πω ότι την αγαπώ. Ναι, την αγαπώ. Αλλά δεν τη φροντίζω έτσι όπως θα έπρεπε να τη φροντίζω. Κάνεις για μένα αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Έτσι αγαπάς τον εαυτό σου. Ίσως κάποια στιγμή το μάθω. Στο ζύγι. Στο ζύγι το χάνω. Βούλα γιος. Όλα γιος. Μα. Όλα γιος. Δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε, πήγαμε στην Αμερική με ένα χειρουργείο που είχα κάνει στο γόνατο και πήγαμε τις πατερίτσες και μου λέει, μαμά, μη στέλνει να χορηγήσει αγόρι μου. Καλή πεθερά θα είσαι. Έχει ένα ζόρι αυτό τώρα. Έχει ένα ζόρι. Αρκεί να αγαπιούνται. Είναι δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις, το ξέρουμε και ζωή είναι το πιο δύσκολο που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος. Αλλά εάν ο ίδιος περνά καλά, σου πέφτει λόγος. Αν δεις ότι πονάει, ότι χτυπιέται, ότι. Εάν ο ίδιος θέλει να γίνεται χαλή, να τον πατήσει, θα πρέπει να αντιδρώ. Ναι, θα αντιδρώ. Αλλά πρέπει να την πατήσει. Πρέπει να μαζευτώ, αν ο ίδιος έτσι θέλει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Αυτά είναι τα λόγια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαι σίγουρη πως δεν ξέρω. Θα πάρω το νοματιό μου και θα φύγω να το βλέπω. Θα δούμε. Θα δούμε. Το πιο φωτεινό σου χαμόγελο που το στέλνεις? Σε αυτόν τον Έλληνα που έχει πάψει να ελπίζει και να πιστεύει. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, Είχα πάψει να πιστεύω και να ελπίζω, αλλά δεν είχα πάψει να αγωνίζομαι. Και έτσι ξαναγεννήθηκε και η ελπίδα και το πιστεύω και ήρθε αποτέλεσμα. Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα, που επιτέλους τα άπομαι. Καθυστέρησα. Σαν να μην έγινε ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγει ένα κορίτσι, τρέχει σαν τον άνεμο. Σαν το χελιδόνι, μπαίνει στην οθόνη. Γνώρισα ένα κορίτσι, μια γυναίκα, μια μάνα έξω καρδιά. Είμαι σίγουρη πως θα ξανασυναντηθούμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τέτοια πρέπει να είναι τα πρότυπα και των παιδιών μας και τα δικά μας. Για μια Ελλάδα, ρε γαμώτο. Για ποια Ελλάδα, ρε γαμώτο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
μόλις είπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επειδή τα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν είναι πολλά, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην κυρία Πατουλίδου και την ιδιαίτερη εκτίμησή μου στο πρόσωπό της σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, όμως, σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε, Δημήτρη και Γιώργο, στο θέμα της Πάτρας, καθώς οι γονείς αυτών των τριών παιδιών που τα άφησαν σε έναν κεντρικό δρόμο πιάστηκαν, συνελήφθησαν. Πες μας λίγο τα αρχικά του ρεπορτάζ για να συνεχίσει ο Γιώργος Σόπολος. Αρχίζουμε να κάνουμε ερωτήματα, τι είναι πιο τραγικό, η ιστορία που είχε ξεκινήσει την Κυριακή στην Πάτρα, Ζήνα, ή η εξέλιξη που θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος στο αστυνομικό ρεπορτάζ της υπόθεσης. Μιλάμε για τα τρία κοριτσάκια που βρέθηκαν την Κυριακή στην Πάτρα, αγκαλιασμένα. Μόνα τους, 2,5 ετών το ένα, 1,5 το άλλο και 5 μηνών. Τρία κοριτσάκια. Είχαν αφαιθεί, ήταν εγκαταλελειμμένα στην Πάτρα. Ευτυχώς τα βρήκε κάποιος κύριος και τα πήγε στην αστυνομία και από εκεί πέρα στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο. Όταν είπα πριν τι είναι πιο τραγικό, όχι μόνο αυτό που έγινε στην Κυριακή στην Πάτρα που βρέθηκαν τα παιδιά, η εξέλιξη των πραγμάτων. Αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο. Εξελίξεις υπάρχουν. Καταρχήν ο πατέρας υπάρχει, φαίνεται ότι είχε ένα ενδιαφέρον για την οικογένεια και εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στους αστυνομικούς. Μετά συνεργήθηκε το πέρας του 24ωρο, έτσι. Καλά, ναι, φυσικά. Όταν και αυτός είδε πλέον ότι κάτι συνέβη, έμαθε ότι τα παιδιά δεν ήταν στο σπίτι όπως έπρεπε να είναι και τελικά τα παιδιά ήταν στο νοσοκομείο. Πήγε με το δικηγόρο του, έδωσε πιστικές εξηγήσεις στους αστυνομικούς. Πιστικές. Κάποιες εξηγήσεις οι οποίες έχουν μια λογική βάση. Το θέμα είναι πως η μητέρα. Με ενημερώνει η αρχισυντάκτρια μας η κυρία Νικολαίδου ότι αυτά που βλέπαμε πριν ήταν η μάντρα που βρέθηκαν τα παιδιά. Κοντά στο νοσοκομείο. Κοντά στο νοσοκομείο. Η μητέρα, από την άλλη, εκεί είναι τώρα η ιστορία η δύσκολη. Δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με αστυνομικό της ασφάλειας της Πάτρας. Όλα αυτά έγιναν μέσω της μητέρας της, η οποία μένει στην Πάτρα. Ήρθαν λοιπόν σε επαφή οι αστυνομικοί με την μητέρα, η οποία τους είπε πολύ απλά ότι δεν με ενδιαφέρουν τα παιδιά, αν τα μετέφερα σωστά, επιλέξει δηλαδή. Κάντε τα ό,τι θέλετε, δώστε τα για υιοθεσία. Αυτές ήταν οι κουβέντες της. Τώρα μια μητέρα που έχει κάνει 4 παιδιά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο τέταρτο παιδάκι, πέρα τα 3 κοριτσάκια, ένα αγοράκι υπάρχει ακόμα. Α, έχει το... και άλλο. Ναι, υπάρχει και άλλο, το οποίο το έχει ο πατέρας, ο οποίος εργάζεται σε μια περιοχή κοντά στην Πάτρα. Γι' αυτό και δεν ήταν με τα τρία. Ναι, τα είχε αφήσει στην πεθερά όταν η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο πατέρας αλλά και η μητέρα της κοπέλας, έφυγε με έναν άλλο κύριο για νέα ζωή. Είχε παρατήσει τον σύζυγό της. Και ο σύζυγος, θέλοντας μια προσπάθεια να πιέσει την γυναίκα του, την πρώην σύζυγό του πλέον, να επιστρέψει, πήγε τα παιδιά στην πεθερά του. Η πεθερά είχε μια επαφή με την κόρη. Και δυστυχώς καταλήξαμε εκεί πέρα που καταλήξαμε. Πήγε η κόρη, τα πήρε και τα έφτασε στο νοσοκομείο. Γιατί δεν τα ήθελε καθόλου. Βέβαια, να σα πω και μια άλλη ιστορία. Όχι στο νοσοκομείο. Σε ένα δρόμο κοντά στο νοσοκομείο. Που τα βρήκε ένας περαστικός. Και ένας περαστικός που ήταν και καλός. Για καλή του τύχη, ναι, γιατί μπορεί σίγουρα να ήταν και περαστικός που δεν θα ήταν καλός, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και μπορεί να κατέληγαν όπου κατέληγαν. Και όπως έγινε ένας πανικός χθες, ότι υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά και η φύση και οι δυσκολίες της ζωής δεν τους επιτρέπουν να φέρουν ένα παιδί στη ζωή. Και υπάρχουν γονείς που αποκαλούνται γονείς, δεν αναφέρομαι γιατί ο πατέρας λες έχει δώσει πιστικές εξηγήσεις, που παρατάνε τα παιδιά στο δρόμο. Και ο οποίος έχει συλληφθεί για παράνομη πλέον είσοδο στη χώρα, γιατί δεν έχει χαρτιά, δεν έχει άδεια παραμονής. Όχι για το θέμα του παιδιού εκεί, για αυτή τη διαδικασία, θα υπάρχει εξέλιξη. Νάταλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις. Θέλω να πω πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι το θέμα είναι κοινωνικό, ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχουμε μάθει να ρωτάμε τις γυναίκες γιατί δεν κάνεις παιδί, γιατί δεν έκανες παιδί, και πρέπει να ξεκινήσουμε να ρωτάμε γιατί έκανες παιδί. Γιατί στο είπε η μαμά σου, γιατί έφτασε στα 30, για εγωιστικούς λόγους να μην μείνεις μόνη, γιατί έκανες παιδί. Πρέπει να αρχίσουμε να ρωτάμε τις γυναίκες γιατί θέλεις να κάνεις παιδί. Ασχολούμαστε αν θα κάνει παιδί ομοφυλόφιλος, αν θα κάνει παιδί ο Βουτσάς, και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ αν θα κάνει παιδί κάποιος που είναι ψυχικά ανισόρροπος. Και δεν μιλάω για σχιζοφρένειες ή βαριές μορφές, οι οποίες με φάρμακα είναι μια χαρά. Μιλάω για διατέρες προσωπικότητες που είναι γύρω μας, είναι δίπλα μας. Μιλάω για νοριμότητα ψυχική. Ρωτήσαμε ποτέ μια μάνα, έχεις κάνει ατομική ψυχοθεραπεία? Αγαπάς τον εαυτό σου για να αγαπήσεις το παιδί? Και ρωτάμε γιατί δεν θέλεις να κάνεις παιδί.
Επειδή θα πρέπει να πάω στην Κρήτη, που είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και με τη Ρούλα την Κουσκουρή, που ουσιαστικά πάλι μιλάμε για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή δεν το άφησαν στον δρόμο, απλώς δεν είναι πια στη ζωή. Έτσι. Η ενδοοικογενειακή βία οδήγησε στο θάνατο ένα βρέφος 5 μηνών. Γιώργο μου, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι σε αυτό το θέμα, για να πάμε στην Κρήτη. Αυτό που ξέρω είναι ότι εκείνο ο κύριος Δασκαλάκης, ο στρατηγός, ο οποίος έχει δώσει εντολές από την πρώτη στιγμή να γίνει όσο γίνεται μεγαλύτερη έρευνα για αυτό το περιστατικό, αλλά επειδή είναι ήδη σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία, καλό είναι να μην μπούμε στη διαδικασία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν βλέπεις ότι θύματα είναι τα παιδιά, εκεί η στενοχώρια είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί αυτά τα πλάσματα δεν έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς οι αστυνομικοί, επειδή είμαστε καθημερινά, βλέπουμε το έγκλημα. Αν ψάξεις τις περιπτώσεις των εγκληματιών, θα δείτε ότι πίσω κρύβεται ένα οικογενειακό περιβάλλον άστατο. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Έχεις απόλυτο όλα ξεκινάνε από εκεί. Έτσι. Πάμε λοιπόν στην Κρήτη. Εκεί βρίσκεται η Ρούλα η Κουσκουρή. Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Θα της δώσουμε το λόγο να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, γιατί έχει μιλήσει και με το διοικητή εκεί και έχει όλο το ρεπορτάζ. Ρούλα, ο λόγος σε σένα. Ζήνα, από την πρώτη στιγμή που χθες βρεθήκαμε εδώ στην Κρήτη, παντού συζητούν για το περιστατικό αυτό, για τον θάνατο του 5,5 μηνών βρέφους που συνέβη εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτη. Το παιδί άφησε τελευταίο του πνοή τα ξημερώματα χθες μέσα στο χειρουργείο, 5,5 μηνών. Υπάρχει... Και οι πρώτες εκτιμήσεις από τους ιατρούς. Υπάρχει τεχνικό θέμα, θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε λίγο. Θα δώσουμε το λόγο ξανά στην Ρούλα. Να πάμε στο θέμα των Ρωμά και των νέων συλλήψεων. Λεφτά, πολλά λεφτά, Ζήνα. Όπου έβλεπα φωτογραφίες, έλεγα τι κοσμήματα είναι αυτά, τι ρολόγια, τι εικόνες είναι αυτές. Λεφτά, κοσμήματα, χρυσαφικά. Πάντως η αστυνομία πάλι. Επιτυχίες της αστυνομίας. Ήταν, έκανε επιτυχία. Και αυτός ο συγκεκριμένος, τώρα συνέβησαν ανάμεσα στους 6 που συνελήφθησαν, είναι και οι δύο εγκέφαλοι της πύρας. Είχε συλληφθεί ένα αρχηγικό μέλος στην πρώτη φουρνιά και τώρα σε αυτή την ιστορία πιάσαν τους άλλους δύο εγκεφάλους ανάμεσα στους υπόλοιπους. Ένας από τους δύο ήταν αυτός ο οποίος είχε ενημερωθεί από κάποιον αστυνομικό ότι επίκειται ιστορία, όμως οι συνάδελφοι του συγκεκριμένου αστυνομικού όλο αυτόν τον καιρό κάνανε εξαιρετική δουλειά, φτάσαν στα ίχνη των κακοποιών αυτής της πύρας, η οποία είχε ρημάξει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, της καλής κοινωνίας, ρολόγια, χρήματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ειδικά τα ρολόγια και τα κοσμήματα που αφαίρεσαν από τα σπίτια είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ρολόγια που λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν, και οι αστυνομικοί, μπράβο τους, που κατάφεραν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να εξαθρώσουν αυτό το κύκλωμα, γιατί μιλάμε για ένα δεδαλώδες κύκλωμα που έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, ανθρώπους που έπρεπε να προφυλάξεις. Μιλάμε για δύο εγκληματικές οργανώσεις, δύο διαφορετικές. Η μία από αυτές δρούσε σε όλη την Ελλάδα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Μίλαγα με έναν συνάδελφο από αυτό το μικρό τμήμα ασφαλείας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας διέκοψα τώρα. Στην προηγούμενη φωτογραφία που βλέπαμε ήταν χρυσές λίρες. Ναι, είναι η προηγούμενη φωτογραφία. Τάδα, Γιώργο μου. Γιώργο. Μιλάμε για λεφτά. Τα ρολόγια τα δάτε με τις φωτογραφίες. Να σας πω κάτι ενδεικτικό. Η ελληνική αστυνομία τον τελευταίο καιρό κάνει πολύ καλή δουλειά. Και να ξέρετε, μιλούσα πριν λίγο με έναν συνάδελφο, με έναν υπαστυνόμο από το τμήμα ασφαλείας και μου είπε αυτό το εξής χαρακτηριστικό. Η κόρη του 4 χρονών ρώτησε τη μητέρα της γιατί έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι. Νόμιζε ότι ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι γιατί χάθηκε όλες αυτές τις μέρες για να βγάλει αυτή την υπόθεση. Για να βγάλουν αυτή την υπόθεση. Σας λέω. Πριν λίγο μιλούσα. Και δεν είναι ο μόνος. Λοιπόν, και δεν είναι ο μόνος. Πολλοί αστυνομικοί από την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα φύγανε. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι ο αστυνομικός κάνει καλή για να βγει αυτή η υπόθεση. Για αυτή τη σπήρα. Από ό,τι μου έλεγε ο συνάδελφος. Δεν το φανταζόμουν, Γιώργο, δεν ξέρω καλά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούσαν νυχτημερών. Παρακολουθούσαν νυχτημερών. Για να βγάλουν αυτή τη σπήρα. Η αστυνομία δουλεύει, γι' αυτό και φωνάζουμε, πάνε για να κάνουν ένα καινούριο μισθολόγιο και φωνάζουμε, δεν πρέπει να κόψουν άλλα χρήματα από τον Έλληνα αστυνομικό.
Δεν πρέπει, μέχρι τώρα είδαμε ότι δεν μπήκαν ακόμα στη διαδικασία. Ελπίζουμε ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία να για κόψουν τα χρήματα. Πάντως εδώ πέρα, κύριε Καλιακμάνη, να πούμε πως. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτές οι φωτογραφίες και οι περιγραφές αυτών, αυτά είναι χρήματα. Εδώ τα χρήματα. Εδώ είναι το ζουμί. Λοιπόν, οι αστυνομικοί δεν θέλαν μόνο να εντοπίσουν και να συλλάβουν. Τι τρέχετε, παιδιά, τις φωτογραφίες, να τις βλέπουμε μία-μία έτσι να τις χαρούμε. Ούτε κατάστημα. Αν είσαι πολυκατάστημα, έχει κατάστημα. Πολυκατάστημα. Εγώ θέλω να τις χαρώ γιατί. 1.500 άτομα έχουν απευθυνθεί. 1.500 πολίτες έχουν απευθυνθεί στο τμήμα ασφαλείας Αμαρουσίου που είχαν υποστεί κλοπές για να αναγνωρίσουν αντικείμενα. Τι κάθε, είναι αυτά, κάθε Γιώργο, μέρα, που βλέπω. Κάθε μέρα περνάνε από 30 με 40 άτομα να αναγνωρίσουν αντικείμενα. Καλιακμάνη, κάτσε να δω εδώ τι γίνεται. Ό,τι χρυσό, δηλαδή, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Σκουλαρίκια, κοσμήματα, βραχιόλια. Το ζητούμενο ήταν όχι μόνο να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, να βρεθούν τα κλοπημαία. Γιατί αυτοί εδώ πέρα παίρναν τα κοσμήματα, αυτά τα χρυσά, ό,τι δεν μπορούσαν να δει να σπρώξουν οι ίδιοι και τα δίναν σε κάποιους ανθρώπους που ήδη αστυνομικοί είναι στο κατόπι τους και πρέπει να εντοπιστούν και να συλληφθούν διότι εμφανίζονται μεγάλοι επιχειρηματίες και τους ξέρουμε κάποιους από αυτούς. Εμείς τους ξέρουμε πολύ καλά. Από όλα τα είδη. Ό,τι μάρκα μπορεί να φανταστεί και ξέρω τι παίρνανε. Δεν παίρνανε τώρα ρολογάκι τη σειρά τη πλάκα. Αυτοί παίρνανε ρολόγια που. Τα βλέπω. Κοστολογούνται πολύ ακριβά στην αγορά. Και ξέρω υπάρχει, τη μαρκούλα. Υπάρχουν λοιπόν κλεπταποδόχοι οι οποίοι είναι ήδη σε καθεστώ παρακολούθηση από του αστυνομικού διότι περιμένουν αστυνομικοί κάποια τελευταία στοιχεία για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή του στη σπηρά. Δηλαδή παίρναν τα κοσμήματα, παίρναν τα ρολόγια και τα σπρώχναν μετά. Στο... Ζούσαν και κλειδά τη ζωή, κάνω λάθο. Αυτή η περισσότερη. Τόσα λεφτά, και είναι πάνω από 80 μετά. Κατοστάρι, κάποια κοστάρια ή κλειδά τη ζωή. Και αυτά δεν τίποτα. Αυτά είναι που είχε πάνω το εκείνη τη στιγμή. Να σου πω, Μαρισουλιώτη, πώ τα βλέπει αυτά τα θέματα εδώ. Κλειδά τα θέματα. Έχει lifestyle. Έχει lifestyle, ναι. Έχει lifestyle, έχει αλλά λίρα, και επικίνδυνο. Έχει λίρα, έχει χρυσή. Λίρα, έχει Rolex, ναι. Λίβα, έχει ακριβά, ναι. Έχει ακριβά ρολόγια, έχει βραχιόλια, αλλά έχει και επικίνδυνοτητα. Το έτσι, θέμα εννοείται, βέβαια. Έχει επικίνδυνοτητα στις επιλογές σου εκεί πέρα, Κατερίνα, εκεί διαλέγεις, θα κάνεις. Το θέμα είναι ότι τι θα γίνει τώρα με όλα αυτά τα εκθέματα. Αυτό γιατί ήθελα να δούμε. Εκεί θέλουμε ένα μουσείο για να τα βγάλουμε αυτά. Πού θα πάνε αυτά τα εκθέματα. Αυτά στην ασφάλεια της Πάτρας, εκεί πέρα, αν δεν μεταφερθούν στη γενική αστυνομική. Η διαδικασία είναι, ακούστε ποια είναι η διαδικασία. Για πες τα μας, αυτά θα με ενδιαφέρουν να τα ακούσω. 1.500 πολίτες μέχρι τώρα έχουν απευθυνθεί στο τμήμα ασφαλείας Αμαρουσίου. Κάθε μέρα γύρω στα 30 άτομα, γιατί ξέρετε υπάρχει μεγάλος φόρτος, πηγαίνουν εκεί για να αναγνωρίσουν αντικείμενα. Είναι σημαντικό χώρο αυτό. Θα πάω να αναγνωρίσω κι εγώ τα δικά μου. Έχει και εσύ. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και ο τρόπος δράσης. Από πριν. Δεν έχει καταγγελία από πριν. Δεν μπορεί να πάρει καθένα. Όχι, δεν είναι Αμερικάν μπάρ εκεί πέρα. Εντάξει, πρέπει να καταγγελία από πριν. Να πω ότι είχα μια λίρα και. Άρα λέμε όλοι μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Άρα πρέπει να δηλώνει. Δήλωσε και άστα να υπάρχουν. Ναι, δήλωσε και άστα να υπάρχουν. Και πάει εκεί πέρα μέσα λοιπόν και βλέπει τι έχει λίρε. Σε πάνω στο κομμάτι με τι λίρε. Γιατί είναι ένα τεράστιο χώρο. Άρα πάμε μετά εμεί εκεί, κύριε Καλιακμάνη, και λέμε αν τα είχαμε. Αλλά πρέπει να τα είχαμε δηλώσει. Θα πρέπει να πείτε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κλοπή στο σπίτι. Έχασα το δαχτυλίδι τη μητέρα μου στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο. Τη Κρήτη. Αυτό, άστο, το ένα κοιμήλιο που είχα και. Λοιπόν. Τι το θυμηθήκα. Πάμε τώρα στη νέα ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη. Της Μίνας. Της κοπέλας που ήταν στο αυτοκίνητο με τον Παντελή Παντελίδη. Για πρώτη φορά η Μίνα εκφράζεται με ένα διαφορετικό τρόπο γραφής στη σελίδα της στο Facebook. Βγάζει ένα συνέστημα, μια τρυφερότητα και ένα γιατί. Δείτε τι ακριβώς λέει. Κάθομαι και κοιτάω εκείνο το βίντεο, από εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι τα γέλια, τις χαρές, τα πειράγματα. Μια στιγμή όμως και όλα αλλάζουν. Ξύπνησα και όλοι ξέρατε. Έκανα 2 μήνες να το μάθω. Ήμουν εκεί μαζί, αλλά ήμουν η μόνη που δεν ήξερε τι συνέβη. Σαν ηλίθια ρώτησα αν πήγε στην πρεμιέρα. Είναι τόσο τραγικό. Και εσείς τι, μου λέτε τι. Έχετε ενεργοποιήσει όλους τους ψυχικούς μου μηχανισμούς άμυνας και δεν μπορώ ακόμα να το βιώσω όπως του πρέπει. Να το κάνω δικό μου κομμάτι, κομμάτι της ζωής μου. Δεν είπα ψέματα. Σταματήστε. Ψάξτε αθόρυβα την αλήθεια σας, αφού δεν μπορείτε να δεχτείτε τη δική μου. Πείτε την εκεί που πρέπει και περιμένετε την απόφαση. Λέω αλήθεια. Σέβομαι τη μνήμη του. Σεβαστείτε όμως τη ζωή μου.
Μάλιστα. Είδαμε ένα διαφορετικό τρόπο γραφής. Μια άλλη μήνα. Γιατί η μήνα όλη αυτή την περίοδο, τουλάχιστον όταν γράφει στο Facebook ή στα social media, είναι πιο καταγγελτική. Και ίσως πολλές φορές, όπως λέμε εμείς, λίγο και πιο ηρωνική. Λίγο ναι, πιο καυστική. Και πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για αυτό. Να χαρακτηρίσω τον άλλο τρόπο γραφής. Δεν θα ήθελα, γιατί αν κάτι της πεις, μπαίνεις και εσύ στο στόχαστρο, ενώ το λες με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι. Ζηναμού, θέλω να σου πω κάτι. Και σε ταγκάρει με φωτογραφίες και ό,τι βρίσκει και μετά βγάζει μια επιθετικότητα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που νιώθω και θα μου πεις αμέσως τι. Ότι είναι πολύ θυμωμένη, ότι εκφράζει αυτό το θυμό της με αυτό το διαφορετικό τρόπο, ότι έχει δικαίωμα και σε αυτό, δικό της είναι το προφίλ, δική της είναι η ζωή, όπως εκείνη θέλει να τη ρυθμίσει. Απλώς μου άρεσε αυτός ο τρόπος γραφής της. Δηλαδή, ένιωσα ότι πραγματικά της λείπει ο Παντελίδης, πραγματικά αναπολύει στις στιγμές που ήταν φίλοι και παρέα, και να πω ότι αυτό το κορίτσι αγαπώ και νομίζω ότι αυτό το κορίτσι και είναι. Αυτό. Όπως μας την έχει περιγράψει και η μητέρα της, όπως και την περσινή σεζόν που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της, γι' αυτό το κορίτσι μας μιλούσε αυτή η μάνα. Μόνο σε αυτή την ανάρτηση όμως είναι να μου επιτρέψεις, έδειξε αυτή την ευαίσθητη πλευρά, γιατί τόσο καιρό κρίνει και κατακρίνει. Και θέλω να πω κάτι, ως δημοσιογράφος αυτή τη φορά, εάν θέλει η Μίνα να μιλήσει. Γιατί όλη αυτή την περίοδο λέει διάφορα και στους δημοσιογράφους, είτε για την οικογένεια, είτε για τους περίγυρους, είτε για όλα αυτά που συνέβησαν τη τραγική εκείνη ημέρα. Μπορεί κάλλιστα να καλέσει τους δημοσιογράφους σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου και να πει αυτά που αισθάνεται και αυτά που νιώθει. Πιστεύω ότι αυτό κάποιο θα κάνει. Αλλά δικαίωμά της είναι. Πάντως, είναι, αλλά ναι. Από την άλλη όμως έχει θίξει με τον τρόπο της και πολλούς συναδέλφους. Εγώ πάντως, αν θέλετε να σας πω κάτι, εκεί που ήμουν στην Κοζάνη τώρα χθες, αυτές τις ναι. ημέρες, όλος ο κόσμος με πλησίαζε και με ρωτούσε για τον Παντελίδη. Δηλαδή, ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Τι συνέβη με την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη. Όλοι ρωτούσαν τι γίνεται, τι συνέβη, ήταν, δεν ήταν. Αλήθεια, αυτό. Ναι, είναι προβληματισμένοι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ αγαπητός. Ήταν πάρα πολύ αγαπητό το πρόσωπο. Και το ότι είναι τόσο αγαπητός, και αυτό κάνει να επιτίθονται, κάνει τους ανθρώπους να επιτίθονται σε ένα κορίτσι που πρέπει να σκεφτούμε λίγο και την ψυχολογία του. Ότι άλλαξε όλη τη ζωή. Σκεφτείτε μια μέρα τελικά να αλλάξει όλη τη ζωή και να σε επιτίθεται η μισή Ελλάδα. Το πώς αντιδράει ο καθένας. Κανείς μας δεν ξέρει πώς θα αντιδρούσε. Πάντως για να σου επιτεθεί και όλη η Ελλάδα, καμιά φορά ξέρεις, υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι αν έγραφε σε αυτόν τον τρόπο γραφής, δεν θα υπήρχε τέτοια επίθεση. Με αυτή την έννοια. Στο θυμό, πώς μπορείς να τον βγάλεις. Δεν λέω ότι ήταν σωστός ο τρόπος. Απλώς αλλά βλέπεις τώρα ένα άλλο κορίτσι, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο, έτοιμο να πει κάποια πράγματα. Την αλήθεια της λέει με το δικό της τρόπο, αυτό που θέλει να πει. Μένει στις στιγμές και στις μνήμες τις όμορφες μαζί του. Ένα πολύ τρυφερό, έτσι, μια πολύ τρυφερή ανάρτηση από ένα κορίτσι που υπήρξε φίλοι του Παντελή Παντελίδη, πραγματικοί φίλοι, όπως το έχει αποδεχτεί και εκείνος, υπήρχαν και σε παλιότερες αναρτήσεις μαζί. Φίλοι, ήταν μια ωραία παρέα. Κανείς δεν την έχει προσβάλει. Για όνομα του Θεού. Ξέρω και βλέπω και εσύ ότι καταλαβαίνεις. Και καταλαβαίνω και τη μητέρα της. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ πώς αντιδράει κάποιος πάνω στο θυμό του και στο παρελθόν. Που γλίτωσε από τέτοιο τροχαίο που έχασε έναν δικό της άνθρωπο. Και αυτή ήταν πολύ θυμωμένη όμως, Γιώργο, σε όλες τις αναρτήσεις. Γιατί ήταν δύο κομμένες. Μία βλέπαμε τον απόλυτο θυμό, Γιώργο, μέχρι στιγμής και από την άλλη την απόλυτη σιωπή μιας άλλης κοπέλας. Σε αυτήν την ανάρτηση είδαμε την ανθρώπινη πλευρά της. Και οφείλουμε να το πούμε, γιατί καμιά φορά κατηγορούμαστε ότι λέμε μόνο τη μία πλευρά. Εμείς εδώ έχουμε πει όλες τις πλευρές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η οικογένεια έχει καταθέσει το υπόμνημα και όλα αυτά που έχουμε πει. Και από την άλλη πλευρά περιμένουμε και οι δικηγόροι των δύο άλλων κοριτσιών να ακολουθήσουν μια νέα στρατηγική. Δηλαδή, όχι στρατηγική, να ακολουθήσουν τη δική τους πολιτική σε αυτό που πάει να γίνει στις δικαστικές αίθουσες. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε και την άλλη πλευρά να δούμε πώς θα αντιδράσει και περιμένουμε. Ποια θα είναι τελικά η αλήθεια. Ήταν οδηγός ο Παντελής Παντελίδης, δεν ήταν οδηγός ο Παντελής Παντελίδης. Η Μίνα το έχει φωνάξει και το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Και βάζοντας αυτή τη συναισθηματική ανάρτηση, ότι αν πια δεν με αφήσατε να χαρώ αυτόν τον άνθρωπο που έχω αγαπήσει, το λέει πάρα πολύ όμορφα, πολύ τρυφερά. Αυτή τη Μίνα θέλω, σε κάθε περίπτωση, άσχετα από το ποια είναι η αλήθεια, γιατί με αυτό το παιδί υπήρξαν φίλοι. Και το λέω με πολύ αγάπη, σεβασμό σε εκείνη
και κυρίως σεβασμό στη μητέρα της που πέρασε πολύ δύσκολα μαζί της όλο αυτό το διάστημα και δεν έχω ξεχάσει ποτέ την περσινή μας κουβέντα ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει τον άντρα της σε δυστύχημα πολλά χρόνια πριν και το ίδιο παραλίγο να συμβεί και στο μοναχοπέδι της. Αυτό τα λέει όλα. Σέβομαι, σιωπώ, εκτιμώ και τελείωσε. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη και εμείς ως εκπομπή θα λέμε πάντα το ρεπορτάζ. Τι λέει και η μία πλευρά, τι λέει και η άλλη πλευρά. Μόνο αυτό κάνουμε και τίποτα άλλο. Θα πάω σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψω υπάρχουν δύο θέματα πολύ σημαντικά. Να καταφέρουμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Κρήτη, αλλά και η Γιώτα Κυπουρού βρίσκεται σε δικαστικές αίθουσες και υπάρχει πολύ μεγάλη ανατροπή σε ό,τι έχουμε πει. Ανατροπή και δικαστική εξέλιξη σημερινή. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του 43χρονου μετά από τσακωμό έξω από μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Ζωντανή σύνδεση με το μεικτό ορκωτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και πρέπει να πάω κατευθείαν στην Ρούλα την Κουσκουρή καθώς είχαμε τεχνικά προβλήματα εκεί με την Κρήτη, όμως είμαστε πια έτοιμοι να μας δώσει το ρεπορτάζ για το 5 μηνών βρέφος που δεν είναι πια στη ζωή και έχει συγκλονίσει όλη την κοινή γνώμη. Ρούλα. Δίνα μου, καλησπέρα και πάλι από το Ηράκλειο, εδώ που συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία και όχι μόνο βέβαια η κοινωνία του Ηρακλείου, γενικότερα της Κρήτης αλλά και όλης της Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή που χθες το πρωί τα ξημερώματα έγινε γνωστό ότι ένα βρέφος μόλις 5,5 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης. Τι δείχνουν οι εξετάσεις, οι πρώτες εξετάσεις από την ιατροδικαστική έκθεση, κάνουν λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από πού προήλθαν, σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Λασιθίου, προκλήθηκαν από τον ίδιο του τον πατέρα, τον 52χρονο πατέρα του βρέφους, σε μια στιγμή ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη μέσα στο σπίτι του το βράδυ της Τετάρτης. Να σας πω για το ρεπορτάζ για να γνωρίσουμε ότι η μητέρα του παιδιού ήταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης. Νοσηλεύτηκε από χθες το πρωί, μόλις έμαθε την είδηση του θανάτου του παιδιού της, στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Σήμερα το πρωί την πήραν οι συγγενείς της, γιατί και σήμερα ακολουθεί μια πολύ δύσκολη μέρα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να παραλάβουν τη σωρό του βρέφους από το νεκροτομείο, προκειμένου το μωρό να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία. Να σας πω ότι ο δράστης, όταν χθες πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα στην Νεάπολη Λασιθίου, είχε σκυμμένο το κεφάλι και καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισής του από τον εισαγγελέα, αρνήθηκε να βγάλει οποιαδήποτε λέξη από τα χείλη του. Σιωπηλός, το μόνο που ζήτησε ήταν να πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την Δευτέρα το μεσημέρι. Αυτό που μας κάνει φοβερή εντύπωση, Ζήνα, είναι ότι οι απόψεις διήστανται για το τι μπορεί να έχει συμβεί το βράδυ της Τετάρτης μέσα στο σπίτι αυτής της οικογένειας. Οι συγγενείς της μητέρας, αλλά και άνθρωποι από την γειτονιά, εκεί που ζούσε το ζευγάρι μαζί με το 5,5 μηνών βρέφος, μιλούν για έναν πατέρα που έδειξε να αγαπάει πάρα πολύ το παιδί του, να μην προκαλεί καταστάσεις και άσχημες εικόνες στους περίοικους. Οι συγγενείς της μητέρας μάλιστα μας είπαν ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συνέβη αυτό το τραγικό άτυχο συμβάν. Μιλούν για ένα άτυχο συμβάν. Αυτό βέβαια που κάνει εντύπωση είναι ακόμη και οι αναρτήσεις που έκανε αυτός ο πατέρας στο Facebook, στη σελίδα του. Την ημέρα που γεννήθηκε το παιδί του πριν από 5,5 μήνες έγραψε «Καλώς ήρθε στη ζωή μας ο γιος μας, ο άγγελός μας». Τα Χριστούγεννα ανέβασε φωτογραφίες από τη στιγμή που κρατώντας αγκαλιά το βρέφος στόλιζαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις. Αυτές θα προέρχονται από το χωριό στο οποίο κατοικεί η μητρική οικογένεια, η γιαγιά. Μιλούν για έναν άντρα ο οποίος έπινε, όπως λένε. Οι πληροφορίες θέλουν εκείνο το βράδυ να είχε βγει σε μια εκδήλωση, μια κοπή πίτας κάποιου συλλόγου της περιοχής. Εκεί φαίνεται να ήπια αρκετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, μια διένεξη ενδοοικογενειακή οδήγησε
στο να προκληθούν αυτές οι κρανιογεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή ακούστηκε για ένα κινητό τηλέφωνο, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται. Η μητέρα έχει πει ότι δέχτηκε επίθεση, τα περισσότερα όμως θα τα πει τις επόμενες ημέρες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι γιατροί που μιλήσαμε μαζί τους εδώ στο νοσοκομείο μας είπαν ότι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Μέσα στο χειρουργείο έδωσαν μάχη για να κρατηθεί. Και το σημαντικό που θέλω να αναφέρω και δεν έχει ακουστεί είναι ότι πριν από λίγους μήνες, μιλάμε για ένα βρέφος 5,5 μηνών, αλλά πριν λίγους μήνες, για 1,5 μήνα το παιδί έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, γιατί είχε μια ασθένεια που οι γονείς του πέρασαν αρκετούς μήνες, 1,5 μήνα σας λέω, εδώ στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Μιλήσαμε με τους γιατρούς μας, είπαν ότι έβλεπαν ένα αγαπημένο ζευγάρι που στεκόταν στο πλευρό του παιδιού τους. Έχουν πέσει από τα σύννεφα ακούγοντας ότι αυτός ο πατέρας είναι η αιτία που το παιδί έφυγε από την ζωή. Γνωρίζουμε ότι θα μπει δικηγόρος στην υπόθεση και θα είναι κοινός. Η μητέρα δηλαδή δεν στρέφεται κατά του πατέρα. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Η μητέρα τι είπε, Ρούλα, να το καταλάβω. Ότι η μητέρα μαζί με την οικογένειά της, τα αδέλφια της και τους λοιπούς, στέκεται στο πλευρό του πατέρα. Του άντρα της δηλαδή. Του συζύγου της, βεβαίως. Του συζύγου της. Άρα το παιδί αυτό είναι νεκρό από τι? Και από τους δύο. Σύμφωνα με τη δίωξη του εισαγγελέα, αυτός που διώκεται είναι ο 52χρονος πατέρας του παιδιού. Η δίωξη που έχει ασκηθεί, να σας πω ότι είναι για ευεοικογενειακή βία και θανατηφόρο σωματική βλάβη. Στον ανακριτή θα είναι στις 12.30 το μεσημέρι της Δευτέρας προκειμένου να απολογηθεί. Η μητέρα δεν έχει εκφραστεί εναντίον του πατέρα. Δεν έχει πει κάτι εναντίον του πατέρα μέχρι στιγμή. Άρα μισό λεπτά. Πώς έχει γίνει το συμβάν? Αυτό που εννοεί η Ρούλα είναι ότι προς το παρόν η μητέρα δεν στρέφεται κατά του πατέρα για το χαμό του παιδιού της. Σαν να είναι αυτό ακριβώς. Βέβαια θα το δούμε πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί η γυναίκα πριν από λίγες ώρες βγήκε από το νοσοκομείο και μην ξεχνάμε ότι είναι υπό την επίρρεια των φαρμάκων και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι πραγματικά συνέβη. Αυτό που πρέπει δεν γνωρίζω, Γιώργο μου, δεν γνωρίζω αν είναι υπό την επίρρεια φαρμάκων. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς εδώ είναι ότι η μητέρα χθες το απόγευμα πέρασε πάρα πολλές ώρες στο νεκροτομείο, ζήτησε να δει το νεκρό παιδί της, εκεί το αποχαιρέτησε για αρκετές ώρες, στάθηκε στο πλευρό του νεκρού βρέφους. Εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του θα αναφέρει και πιθανότατα τι ακριβώς συμβαίνει με τη μητέρα. Ο πατέρας οδηγήθηκε μετά τον εισαγγελέα και πάλι στο νοσοκομείο προκειμένου να του πάρουν αίμα και ούρα, προκειμένου να δουν την ποσότητα του αλκοόλ που υπήρχε στο αίμα του. Και βεβαίως να σας πω ότι όλοι λένε ότι, μάλλον όχι όλοι, στην περιοχή που κατοικεί το ζευγάρι, οι γείτονες και οι φίλοι και οι συνάδελφοί του από το Δήμο κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που δεν έπινε αλκοόλ γιατί είχε πρόβλημα καρδιάς, είχε πρόβλημα με την υγεία του, άρα δεν μπορούσε να πιει. Κάποιοι άλλοι όμως στο χωριό της μητέρας λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έπινε. Άρα είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι εξετάσεις θα δείξουν τι ακριβώς είχε συμβεί στον οργανισμό αυτού του ανθρώπου. Αν ήταν όντως υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν έπραξε ό,τι έπραξε, και νομίζω ότι οι δικαστικές αρχές είναι οι αρμόδιες βέβαια, και ο ανακριτής που θα κρίνουν το τι τελικά θα συμβεί με τον 52χρονο. Οι εξετάσεις βέβαια γίνονται κατόπιν εορτής και μετά από πάρα πολλές ώρες θα δείξουν μια μικρή ποσότητα αλκοόλ. Ενδεχομένως από ό,τι λένε τα στοιχεία, αλλά αυτό θα είναι μηδαμινή. Το ζητούμενο είναι άλλο. Το παιδί έχει ένα βαρύτατο χτύπημα στο πάνω μέρος του κεφαλιού, το οποίο είναι αυτό το οποίο προκάλεσε το θάνατό του. Δεν προκύπτει από πουθενά, όπως είπε πολύ σωστά η Ρούλα, ότι χτυπήθηκε με το κινητό στο κεφάλι και αυτό προκάλεσε την ιστορική αιμορραγία. Το παιδί φαίνεται ότι έχει πέσει, σύμφωνα με την εξέταση του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι έχει πέσει επί της ουσίας με το κεφάλι κάτω, γι' αυτό το λόγο έχει κατάγματα στον αφιένα, στο κεφάλι και στο πάνω μέρος προνηλικής στήλης. Δηλαδή έπεσε με δύναμη το παιδί με το κεφάλι του κάτω και στο πάτωμα. Και φαίνεται, όπως λέει η Ρούλα, ότι αυτή η μητέρα προς στιγμήν δεν ρίχνει ευθύνες στον σύζυγό της, ούτε και η οικογένεια. Δεν κινείται εναντίον του συζύγου της, δεν θα είναι πολιτική αγωγή, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τώρα οι δικηγόροι θα αποφαθούν στην συνέχεια, γιατί αυτή η μητέρα αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ως πρώτο στόχο, Ζήνα, όπως καταλαβαίνεις, είναι να μπορέσει να κάνει τα διαδικαστικά για να μπει στη διαδικασία τα αφήσει στο παιδί, και καταλαβαίνετε ότι οι στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ρούλα μου, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις με τον διοικητή. Βεβαίως, ο κύριος Στασόπουλος, ο κύριος Γιώργος Στασόπουλος, μας είπε όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη με το συγκεκριμένο περιστατικό από τη στιγμή που το βρέφος έφτασε εδώ στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Να τον δούμε λοιπόν τι είπε στην κάμερα της εκπομπής μας.
Θα ήθελα να μου πείτε πώς έφτασε το βρέφος εδώ στο νοσοκομείο και τι τελικά έγινε. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε το παιδί. Άμεσα αντιμετωπίστηκε στις 1 η ώρα τη νύχτα, ξημερώματα δηλαδή. Και εκεί συνέδραμαν οι γιατροί και όλο το προσωπικό λόγω της κρίσιμης κατάστασης για τη ζωή του, για να μπορέσουμε να το σώσουμε. Σύμφωνα και με το πόρισμα, έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Δυστυχώς, γύρω στις 5 η ώρα έγινε ανακοπή, προσπάθησε να γίνει ανάνυψη κτλ. 6,5 ώρα δυστυχώς κατέληξε. Η κατάσταση της μητέρας, γιατί γνωρίζαμε ότι η μητέρα ήταν και αυτή εδώ στο χώρο του νοσοκομείου. Ναι. Ήταν και ο πατέρας στο πλευρό του παιδιού όταν το παιδί ήταν εδώ στο δικό σας νοσοκομείο. Ο πατέρας μεταφέρθηκε με την ασφάλεια, ιδιώτη εκκρατήτο. Η μητέρα ήταν εδώ, της δόθηκε, ήταν σε καλή κατάσταση, από ό,τι μου είπαν ο καθηγητής ψυχιατρικής. Και την είδε και ψυχολόγος και ψυχίατρος. Μετά μεταφέρθηκε και ο πατέρας που εξετάστηκε ιατροδικαστικά και περιμένουμε να βγουν το συντομότερο δυνατό, να βγουν οι ιστολογικές, τοξικολογικές και άλλες εργαστηριακές αναλύσεις. Άρα λοιπόν ό,τι είπαμε αυτό και είναι. Να καλωσορίσω τον κύριο Γιαννόπουλο που είναι στην Κρήτη για άλλους λόγους και μας κάνει τη χαρά και την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας εδώ και να θέσουμε πάλι αυτό το θέμα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έτυχε να βρεις στο Ιράκλειο. Το ξέρω. Δεν ήρθα για το για άλλους λόγους. Γίνεται επέκταση του χαμόγελου στην Κρήτη με συνεντεύξη επιστημονικού προσωπικού για να καλύψουμε τις ανάγκες στο νησί που όπως όλη την Ελλάδα υπάρχει τεράστιο θέμα. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε φυσικά συγκλονιστεί για ένα ακόμη παιδί που έχασε τη ζωή του. Να μην ξεχνάμε, να μην είναι ασθενής η μνήμη μας, ότι δεν είναι το μόνο στο διάστημα αυτό των τελευταίων χρόνων. Και που ο βίος, ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε, σίγουρα μας συγκλονίζει. Φυσικά δεν θα πούμε την περιπτωσιολογία, γιατί είναι κάτι που θα το ανακαλύψουν αυτοί που πρέπει. Εκείνο που θα θέλαμε να πούμε όμως, ότι θα μπορούσαμε να το προλαβαίνουμε αυτά, εάν υπάρχουν οι ανάλογες διαδικασίες με την πρόνοια, με τους ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν οι οικογένειες που είναι σε κρίση, αν είναι σε κρίση. Και με το 1056 γραμμή SOS του χαμόγελου που μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει 24 ώρες για να ενημερώσει για κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Είτε μια οικογένεια χρειάζεται βοήθεια γιατί είναι σε κρίση, να αποφύγουμε ένα περιστατικό τέτοιο για να γλιτώσουμε τη ζωή ενός παιδιού. Ένα παιδί είναι ως ο κόσμος ολόκληρος. Ένα 5,5 μηνών μωράκι αυτή τη στιγμή πηγαίνει στην τελευταία θετικία. Άκουγα προηγουμένως αυτή την φρικτή τη διαδικασία ότι θα χαθεί η ζωή και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού. Λοιπόν, αυτό που θα θέλαμε να πούμε λοιπόν από αυτό το νοσοκομείο εδώ με το οποίο θα συνεργαστούμε με το ασθενοφόρο μας και με το ΕΚΑΒ και όλα αυτά είναι ότι θα δώσουμε μάχες για να μην αφήσουμε κανένα παιδί να χαθεί. Εκεί που πρέπει όμως ο κόσμος να κάνει είναι να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το 1056 και να μιλήσει αν υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ θα σας πείσω ένα τελευταίο γιατί ξέρω ότι η Ελισάβετ με κυνηγάει για τον χρόνο. Να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα μερικές φορές με τα μωρά, με τον τρόπο με τον οποίο κινούν οι γονείς τα μωρά, είτε τσαντίζονται κάποια στιγμή γιατί κλαίνε, είτε γιατί είναι πιο βίαιοι. Το μωράκι λοιπόν έχει μια ευαισθησία ιδιαίτερη στο κεφάλι, με αποτέλεσμα το εγκέφαλό του να κουμπάει στο να μην έχει τη δυνατότητα προστασίας και να χάνεται η ζωή των παιδιών μωρών από αυτό που λέγεται baby shaking ή ταρακούνημα παιδιού με ένταση, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές χωρίς λόγο μερικές φορές, όχι για κακοποίηση. Άλλες φορές βέβαια γιατί το πετάνε στον τοίχο, άλλες φορές γιατί το πετάνε στο κρεβάτι με βίαιο τρόπο. Αχ, Κώστα μου, επειδή συνέβη και το περιστατικό στην Πάτρα με τα 3 αγκαλιασμένα παιδιά. Υπάρχει από την πλευρά σας η διάθεση να βάλετε στο χαμόγελο του παιδιού αυτά τα 3 παιδιά, έχετε ζητήσει? Δεν είναι διάθεση, αλλά θα κάνουμε την υπέρβασή μας. Έχει ήδη από την πρώτη στιγμή είναι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι του χαμόγελου στην Πάτρα κοντά στα παιδιά. Έχουμε άρεστη σχέση με τις υπηρεσίες. Η εισαγγελέας μας ζήτησε και πριν που δεν υπήρχαν οι γονείς, αλλά και τώρα περιμένουμε να πάρουμε τα παιδιά, φυσικά να μην χωριστούν, γιατί αυτό είναι το θέμα που το χαμόγελο κρατάει, με σκοπό να δούμε αν υπάρχει κάποια οικογένεια που θα μπορούσε να είναι υγιής για να πάρει τα παιδιά, και αυτό το αποφασίσει ο εισαγγελέας και η πρόνοια. Και απ' την άλλη, αν δεν υπάρχει, να προχωρήσει σε μια διαδικασία υιοθεσίας με τον γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε παρέα σε ό,τι τέτοιο.
Αυτό το θέμα της υιοθεσίας. Πολλά μπορείς να πεις, γιατί δεν έχεις λόγια να πεις. Το θέμα της υιοθεσίας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα κάποια στιγμή. Το είπαμε και στη σύσκεψη ότι πρέπει να το κάνουμε. Βλέπεις όμως, λέει ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι υπάρχει και η γρήγορη υιοθεσία. Αν δεν υπάρχει άλλη πλευρά, πολύ γρήγορα τα παιδιά αυτά είναι να δοθούν σε μια γρήγορη οικογένεια. Σπάνιες αυτές οι γρήγορες περιπτώσεις. Αλλιώς είναι χρονοβόρες διαδικασίες και υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε. Θα επανέλθουμε σε αυτό, έτσι κι αλλιώς το έχουμε προγραμματίσει. Στη σύσκεψη παρέα είμαστε και έχεις δει ότι υπάρχει στις αμέσως επόμενες μέρες να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Πάμε στη Γιώτα την Κυπουρού, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις και ο χρόνος μας πιέζει, καθώς σήμερα ήταν λίγο έτσι, υπήρξαν ανατροπές στην εκπομπή. Γιώτα. Καλησπέρα σας από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών Ζήνα. Σήμερα εδώ ξεκίνησε η δίκη για την δολοφονία του 43χρονου άντρα του Κωνσταντίνου Κασκαρά πέρσι τον Ιανουάριο στο κέντρο της Αθήνας έξω από μαγαζί. Να θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος, ο άντρας που βλέπουμε στις οθόνες μας, είχε πάει με την παρέα του για να διασκεδάσει και σε ακριβώς διπλανό μαγαζί διασκέδαζε ο κατηγορούμενος μαζί με την φίλη του και την αδελφή του. Όπως μέχρι τώρα γνωρίζαμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το παραπεμπτικό βούλευμα, η αδελφή του κατηγορούμενου αισθάνθηκε αδιαθεσία επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ, βγήκε έξω, μετά από λίγο την ακολούθησε ο αδελφός της, είδε τον Κωνσταντίνο το θύμα πάνω από την αδελφή του, θεώρησε ότι θίγεται η τιμή της αδελφής του και πιάστηκαν οι δύο άντρες στα χέρια. Και έτσι προέκυψε το κακό. Σήμερα λοιπόν, Ζήνα, εξετάστηκε η αδελφή του Κωνσταντίνου, του θύματος. Κατά τη διάρκεια, Ζήνα, της εξέτασής της, ο κύριος Κούγιας ζήτησε το λόγο και είπε ότι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, έτσι όπως παρουσιάζονται στο βούλευμα, δεν είναι αληθή. Δηλαδή, έγιναν διαφορετικά τα πράγματα εκείνο το πρωί, τα ξημερώματα, στις 30 Ιανουαρίου του 2016. Μας έχει κάνει μία δήλωση ο κύριος Κούγιας, Ζήνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να ακούσουμε λίγο την αδερφή που έχεις δίπλα σου και αμέσως μετά θα υπολογίσουμε τους χρόνους μας, Γιώτα. Μία δήλωση από εσάς. Είστε η αδελφή του θύματος. Σήμερα εξεταζόμενοι καταθέσατε ότι είδατε σφαγμένο στο νοσοκομείο τον αδελφό σας. Είχε πάρα πολλά τραύματα. Βέβαια. Σφαγμένο και πάρα πολύ χτυπημένο. Σε τι κατάσταση ήταν, δηλαδή είστε σίγουροι ότι ήταν μαχαιρωμένος, γιατί φυσικά. Το αιχμηρό αντικείμενο, τον ίσον όργανο που δεν βρέθηκε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να, τα τραύματα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν με κάτι άλλο εκτός από μαχαίρι. Πω πω. Άρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να δούμε τι σου είπε και ο κύριος Κούγιας, που βάζει έτσι τα πράγματα σε μια άλλη σειρά και είναι πολύ σημαντικό να τον ακούσουμε. Κύριε Κούγια, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αδελφής του θύματος, κάνατε μία δήλωση ότι τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως δεν είναι έτσι όπως αποτυπώθηκαν στο παραπεμπτικό βούλευμα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, αιτία αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς του κατηγορουμένου απετέλεσε η παρεξήγηση από μέρους του του γεγονότος ότι το θύμα ήταν δίπλα στην αδελφή του όταν αυτή έκανε μετό λόγω της μέθης της. Αυτό το υιοθέτησε το βούλευμα και γι' αυτό το λόγο τα περιστατικά τα οποία περιγράφει είναι ότι όταν το θύμα πήγε δίπλα στην αδελφή του θύματος, το θύμα νόμιζε ότι την πειράζει ή έχει κάποια άλλη πρόθεση και εκεί άρχισε να σκαυγάζει μεταξύ τους. Σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας όμως προκύπτει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Προκύπτει ότι τη συμπεριφορά του δράστου προς το θύμα προηγήθη δική του συμπεριφορά εις βάρος της κοπέλας του, την οποία είχε μαγειρώσει κοντά στα νεφρά και στην πλάτη. Με συνέπεια, όταν κατάφεραν και έφυγαν από εκεί, αντί να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε κατευθείαν, ειδοποίησαν ασθενοφόρο, μόλις έφτασαν στο σπίτι λόγω της αιμορραγίας που είχε, και οδηγήθηκαν και οι δύο στο ΚΑΤ. Αυτό παρεγνωρίστη από την επεξεργασία της δικογραφίας. Προκύπτει ότι και μία αυτόπτης μάρτης, η οποία είναι μία ηθοποιός, η οποία τυχαία βρίσκεται εκεί και η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική, γι' αυτό και θα διαβαστεί η κατάθεσή της, έχει και αυτή μαχαιρωθεί από τον δράστη σε σημείο που απέχει τρία εκατοστά από το λαιμό της και η οποία λέει ότι είμαι πολύ τυχερή, γιατί παραλίγο να είχα την θέση του θύματος. Ζητήσαμε από το δικαστήριο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία η δικογραφία να παραδοθεί στον εισαγγελέα
και ο εισαγγελέας να ασκήσει συμπληρωματικές ποινικές διώξεις με τον νομικό χαρακτηρισμό που προβλέπεται στις περιπτώσεις είτε της επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά είτε της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Άρα, Γιώτα μου, ο κύριος Κούγιας φέρνει την ανατροπή στην υπόθεση, όπως μας είπες λίγο πριν και η αδελφή του μας είπε. Και εδώ χρονοκαθυστέρηση σήμερα. Ζήνα, ο κύριος Κούγιας, αυτό που επί της ουσίας υποστηρίζει ως δικηγόρος της πολιτικής αγωγής είναι ότι ο κατηγορούμενος πρώτα μαχαίρωσε τη σύντροφό του, το είδε αυτό ο Κωνσταντίνος, πήγε να βοηθήσει, τον μαχαίρωσε, τον χτύπησε και επί της ουσίας δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ η αδελφή του σε όλο το κάδρο της υπόθεσης. Αυτό υποστηρίζει η πολιτική αγωγή. Το παραπεμπτικό βούλευμα όμως, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εμείς, το παραπέμπει με κάποια άλλα στοιχεία, με κάποια άλλα πραγματικά περιστατικά. Άρα γι' αυτό ο κύριος Κούγιας λέει για επιπλέον καταστάσεις. Βεβαίως, Ζήνα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό εξετάστηκε και η σύντροφος του κατηγορούμενου σήμερα στο δικαστήριο, η οποία όντως είπε ότι εκείνο το βράδυ είχε 3 τραύματα στο πίσω μέρος του σώματός της, 2 στη μέση και ένα κοντά στο νεφρό. Όμως είπε ότι όταν έβγαινε από το κατάστημα, άκουσε φωνές, γύρισε ξαφνικά, είδε τους 2 άντρες να μαλώνουν, πήγε να τους χωρίσει, τότε έπεσε κάτω και λιποθύμησε. Δεν κατάλαβε δηλαδή πώς έγιναν αυτά τα τραύματα και πρώτη φορά τα είδε και συνειδητοποίησε ότι έχει αυτά τα τραύματα όταν πήγαν στο σπίτι με τον κατηγορούμενο. Μάλιστα. Και στη συνέχεια πήγαν στο νοσοκομείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα. Ευχαριστούμε και την αδελφή. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα καθώς είχαμε τις ανατροπές, είχαμε και τα τεχνικά μας κολλήματα σε σχέση με τις συνδέσεις. Θέλω να κλείσω στέλνοντας τα χαιρετίσματά μου στο αγαπητό κοντρό, στον κύριο Κούρτη, στην κυρία Μαυρομάτη, στην κυρία Νικολαίδου, αν ζει ακόμη, στην κυρία Νάντια Κύρ. Ήταν μια δύσκολη μέρα, τι να σας κάνω. Κοντρόλ θέλατε, κάνατε με να παρουσιάσετε. Αυτό είναι ένα δράμα. Και ο Βενιός είναι και ο κύριος Βενιός. Αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά συνεργάζεται με εμάς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διανύσαμε παρέα μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Πραγματικά πολύ όμορφη. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Καλιακμάνης και η ελληνική αστυνομία είναι πάντα στο πλευρό μας. Η ψυχολόγος, η κυρία Βέλτση, είναι πάντα στο πλευρό μας για τα δύσκολα. Εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τις ψυχαναλύσεις μας και ελπίζω τη Δευτέρα να έρθουμε πιο ζεν. Ως τότε, ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού και όπως σας έχω πει κάθε μέρα, κάνει μεγάλη επιτυχία. Καλό απόγευμα.